οποίο μαγαζί για καφέ και ξεκινάει η μέρα σου με θέλω να φέρω τη με brown sugar μπροστά σου, mm. ξέρεις ότι έχεις επιστρέψει στην Κυψέλη. Ναι. Ένα μήνα μετά, ένα μισή μήνα μετά δεν ξέρω, ήμουν έτοιμο για... Βασικά ήμουν έτοιμο για ακριβώ αυτό. Στην κοσμο... έτσι έπρεπε να μπω. Στην κοσμοπολίτη. Έπρεπε... Ξέρω. Και εκείνη τη στιγμή έπρεπε να χτυπήσει και η καμπάνα τη Αγία Ζώνη. Ναι. Για να ξέρουμε ότι είμαστε πίσω για τα καλά. Κάτσε. Hold your horses. <laughs> σε λίγο. ναι. <laughs> <laughs> Είναι το Κάλτσο Βαλιάτο. Είναι ο Στέλιο Καρακάση. Είναι ο Δημήτρη Χρυσικό. Και ήρθαμε πίσω γιατί από ό,τι καταλαβαίνω δεν, δεν, δεν βγαίνει χωρί να ακούτε για τη Μίλαν, τη Ρώμα, τη Γιουβέντου στην ντερ. Δεν, δεν βγαίνει η μέρα. Έσπασε το τηλεφωνικό κέντρο. Πραγματικά. Τα μηνύματα ε... ήταν άπειρα. Κοίτα να σου πω κάτι. Δεν έχει περάσει πολύ καιρό από το τελευταίο μα podcast, το Mid Mercato. Είναι μια πραγματικότητα. Α, Αλλά το Mid Mercato το οποίο τίμησε ο κόσμο και είναι το δε, νούμερο δύο επεισόδιο σε ακροάσει. Έχω να σου πω πίσω από αυτό με το Μάικη που εντάξει. Λογικό. Ναι. Άρα το πρώτο. Ναι. Άρα <laughs> το πρώτο. <laughs> ε, έχω... Το πρώτο <laughs> που αν Πέρα, Πέρασε πολύ και, και λίγο καιρό μάλλον από το τελευταίο μα podcast, αλλά με όλα αυτά που έχουν γίνει και με τρει αγωνιστικέ να έχουν παιχτεί, εμένα μου φαίνονται τουλάχιστον έξι μήνε. Το οποίο είναι και καλό δείγμα. Γιατί κατά πάσα πιθανότητα, άμα κάναμε ένα επεισόδιο ακόμα και την πρώτη αγωνιστική και πρώτη, δεύτερη, τρίτη, κάπου θα είχαμε πέσει ήδη σε, σε ατόπιμα και σε βλακίε αυτά που λέγαμε. Οπότε τώρα είναι λίγο πιο μαζεμένα. Mm -hmm. Και επειδή δεν έχουμε και αγωνιστική δράση μπροστά μα, δεν και, και το, το preview. <laughs> βέβαια. Mm -hmm. βέβαια. Mm -hmm. Δεν εκτεθήκαμε. Πάμε βέβαια. κατευθείαν mm -hmm. σε νικητέ χαμένου και ερωτηματικά, εκπλήξει ε, από όσα έχουμε δει μέχρι τώρα. Και κάποια πιπεράτα που λέει. Και ο... Έχουμε κάνει μια επιλογή το ο Γκαρσία. Ροθμικό ρεπορτάζ. Δεν έχουμε συνεννοηθεί από πριν. Τι θα πει ο καθένα. Όχι. Ε, βέβαια, υποθέτω ότι θα είμαστε πολύ κοντά. Ε, φαντάζομαι πω. Ναι. Λοιπόν, θέλει να ξεκινήσει. Ξεκινάμε με νικητέ. Πε μα τον πρώτο νικητή σου. Για αυτέ τι τρει πρώτε αγωνιστικέ στην Ιταλία. Λοιπόν, ήμουν έτοιμο να την αφήσω έξω στην Ιντερ. Ναι. Αλλά. <laughs> Δεν γίνεται. Γιατί. Σκεφτόμουν να βάλω την Οντινέζε. Που είναι πια αυτή πρώτη με 7 βαθμού. Αλλά. Ε, η Ιντερ, ειδικά μετά το τελευταίο παιχνίδι. Mm -hmm. Μια ομάδα έτοιμη. Μια ομάδα που δεν τρελάθηκε στο μερκάτο. Γιατί? Γιατί δεν είχε κανέναν απολύτως λόγο να το κάνει. Πήρε το Ζιελίνης Γελ... και ελεύθερο. Κάτι μας θυμίζει αυτό. Πήρε τον Ταρεμή. Ταρέμι έχω ακούσει να το λένε. Δεν είμαι σίγουρο. Mm -hmm. Έδωσε βάθος στον πάγκο τη. Και εκεί που είδε τα πρώτα δύο μάτς που λέω, α, κέρδιζε με την πρώτη Ταχύτητα. Mm -hmm. Δεν έκανε κάτι σπουδαίο. Και στην πρώτη αγωνιστική δεν κέρδισε, μάλιστα. Δηλαδή, έφερε ναι, την ναι, την ναι έφερε την ισοπαλία με την Τζένοα. Η Τζένοα ισοφάρισε στο τελευταίο λεπτό με πενάρτι. Και εκεί που λε, οκ, okay, η ντερ είναι ακόμη σε περίοδο hangover από την προετοιμασία. Mm -hmm. ε, παίζει με την Αταλάντα, τη ρίχνει μια συγκυρισμένη Τεσάρα. <laughs> δηλαδή με την Αταλάντα, δεν έπαιξε με τη με την Βενέτσια. Μια συγκυρισμένη. Συγυρισμένη. Δε, όχι ξεγυρισμένη. Όντω συγυρισμένη. Συγυρισμένη, όχι, <laughs> όχι ξεγυρισμένη. Μπράβο. ηρεμα Δεν είχαμε κά κάτι ακραίο. Ήταν το κλασικό ε, παιχνίδι τη Ιντερ. παράσταση. Δηλαδή πάμε στο Μέγαρο, πάμε να δούμε Βεβαίως. τι παίζει σήμερα η Ιντερ του Ιντσάκη. Και έτυχε μάλιστα να το δούμε μαζί με το Μάκη <laughs> και <laughs> οι τρει μα. Και μέχρι να βγει λίγο στο μπαλκόνι να πάρει αέρα. Σε φωνάρω, έλα, μπήκε το πρώτο. <laughs> Ε, Μπήκε δυνατά. Ε, ναι. Ε, ίντερ, τα συζητήσαμε και με τα παιδιά στο Τριβέλα που καναμε ουσιαστικά Φε... μαζί ένα preview τη σεζόν στο κανάλι τους, να τους ακολουθήσετε. Έχει, ξέρεις από πού ξεκινάς πάντα με την Ίντερ, δεν χάνει ποδοσφαιριστές, έβαλε και τον Ταρέμι και τον, ε, τον Ζιελίνσκι όπω είπε. Ήταν πάρα πολύ καλή απέναντι στην Αταλάντα. Εκεί όντω έβαλε, έβαλε μια Δευτέρα. Έβαλε και μια Τρίτη ενδεχομένω. Και Τρίτη. Ε, υπάρχει αυτό το, το, γνωστό με το παιχνίδι του το Σιμών που υπάρχουν πάρα πολλέ συνεργασίε. Οι παίκτε αλλάζουν χώρου. Δηλαδή, στο πρώτο γκολ, α πούμε, είναι πολύ ενδεικτικό αυτό που έκανε η Ιντερ. Από δεξιά, δηλαδή, έκανε τη, τη δημιουργία. Παρό το τέλειωμα του Τουραμ είχε μια τύχη. Αλλά ο τρόπο που κινούνται στου χώρου, που ο Μιχταριάν ας πούμε, κινείται διαγώνια. Έρχεται ο Παβάρ, έρχεται ο Νταρμιάν. Δηλαδή, ο Ιντζάκι κάνει σε, σε αυτή την Ιντερ Κάποια πράγματα που αν γινόταν μία φορά θα έλεγε. Έλα, τι. Αναρχία. Ναι. Αλλά είναι οργανωμένο χάο. Ναι, βέβαια. Οργανωμένη αναρχία αυτό που κάνει. Το οποίο είναι πολύ λογικό όταν δουλεύει με του ίδιου Ναι. Και αν είσαι ένα καλό βέβαια. Μην δεν ξεχνάγει, δουλεύει με του ίδιου φωτοσφαιριστέ. Και πάρα πολύ δύσκολο να σε αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ομάδα. Ειδικά στην Ιταλία. Έχει πάντα το ενδιαφέρον η ομάδα του Ιντσάγειο ότι ακριβώ επειδή κινείται πάντα σε 3-5-2 ότι έχει συνέχεια συνεργασίες τριών ή δύο ποδοσφαιριστών ανάλογα το χώρο που υπάρχει δηλαδή ας πούμε δεξιά πάντα θα υπάρχει ο Ντανιμιάν με, με τον Παβάρ και έναν ε, μέσο Α, Αντίστοιχα αριστερά θα ανέβει ο Μπαστόνι, οπότε ο Μπαστόνι πάντα υπάρχει κοντά του Ντιμάρκο, πάντα υπάρχει κοντά του ή ο Μπαρέλα ή κάποιο άλλο ποδοσφαιριστή. Ψηλά, πάντα θα υπάρχει ο Τουράμ με τον Λαουτάρο ή ο Τουράμ με τον ε, ταρεμί το Ταρεμί Λαουτάρο δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει πολύ, αλλά θα το δούμε. Πάντα υπάρχει τέλο πάντων ένα πάρα πολύ κοντά, το οποίο βολεύει και για τη συνεργασία, αλλά και για άμεση ανάκτηση ενδεχομένω. Η η Ιντερ κινείται πολύ fluid, πολύ ωραία στο χώρο. Άρα ναι. είναι αυτό που έλεγε, που λε εδώ καιρό, ότι το 3-5-2 δεν σημαίνει απαραίτητα 3-5-2. Δηλαδή σε κάποιε φάσει ναι, ναι. του αγώνα μπορεί να να βλέπει τέσσερι mm -hmm, μπροστά. Mm -hmm. Το οποίο δεν είναι, ξέρει, Α, 3-5-2 παίζει αμυντικά. Αυτό που νομίζω ότι ήταν πολύ ωραία εικόνα τη και στο. Να πω και για μένα, δηλαδή, πρώτη νικήτρια. Η Ιντερ. Αφήστε την Ιντερ. Δεν έβαλε στην Ιντερ. Λοιπόν. Είναι, είναι, νομίζω, αυτό που είδαμε με την τα Αταλάντα είναι η καλύτερη κατάσταση που μπορεί να βρεθεί η Ιντερ αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Γιατί είχε και συνεργασίε, αλλά έχει και προσωπική εκτέλεση, α πούμε, στον Μπαρέλα. Και τον Τουράμ σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Συνεχίζει από πέρυσι ας πούμε, να είναι. Διαολεμένα άρχισε. Ναι. Ένα από του καλύτερου παίκτε τη Λίγκα. Αν μπορώ να βάλω έναν πολύ μικρό αστερίσκο στην ντερ, είναι λίγο ότι πρέπει σιγά σιγά να. Επειδή είναι και μεγάλε ηλικίε κάποιον που λίγο να αρχίσει να ανοίξει το rotation. Το έχει κάνει στην άμυνα πάρα πολύ. Και, έχει το γυρότερο ρόστρα. Ναι. Το έχει κάνει στην άμυνα με B-Sec κτλ. Υπάρχει ο, Παβά, ο Παβάρ με τον Darmian. την πραγματικότητα. Εκεί είναι η μεγαλύτερη ροή τη Ίντερ. Είναι ότι ο Παβάρο με τον Νταρμιάν μοιάζει να παίζουν την ίδια θέση και ταυτόχρονα να διπλανέ θέσει. Δηλαδή είναι και είναι ο ίδιο άνθρωπο, α πούμε. Ναι. Απλά από τη φιγούρα ξεχωρίζει ποιο είναι. Ε, σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουν να μπαίνουν και στο κέντρο. Δηλαδή, ο Ασλάνη, για κάποιο λόγο, ο Σίμωνα Τσάγκη, είμαι σίγουρο ότι υπάρχει πολύ σοβαρό λόγο γιατί δεν τον εμπιστεύεται. Εγώ, αλλά... πι... Εγώ νομίζω, φιλότι τον πιστεύει. Ναι. Αλλιώ θα είχε φύγει. Okay. Παρόλα αυτά, ακόμα δεν έχει γίνει. Δεν του έχει δώσει πάρα πολλέ συμμετοχή. Και υπάρχει και ο Ζελίνσκι και ο φρατεζη mm -hmm. και πρέπει να. Φρατέζη ή Να φυσά. παίξουν. Ναι. Αυτή, νομίζω. Δηλαδή, καλό θα κάνει στην ντερ. και νομίζω ότι πολύ εύκολα μπορούν να μπουν στου ρόλου του Μπαρέλα και του Μιχταριάν. Προφανώ είναι πολύ δύσκολο να παίξει το επίπεδο του μπαρελα mm -hmm. Αλλά ναι. Ένα Μπαρέλα να πούμε που έκανε εγχείρηση πριν λίγε μέρε. Ναι. Ε, θα επιστρέψει σε δύο εβδομάδε ε, αν προλάβει το, μάτς, το πρώτο μάτς της σειρά που έχει Ιντερ, αναμένεται να προλάβει το πρώτο του Champions League. Δηλαδή ο Μπαρέλα ξεκίνησε έτσι τη χρονιά και πρέπει να κάνει εγχείρηση. Okay. <laughs> μια, μια, χαρά πάντως γενικά Ιντερ. Ναι. Δηλαδή στο σύνολό τη Ιντερ είναι... Νομίζω ότι ξεκινάει πάλι από τη θέση του φαβορή για το πρωτάθλημα. Ναι. ναι. Και ε. σύντομα θα παίξει και με τη Μίλαν, οπότε θα υπάρχει πάλι... Δυστυχώς. Ναι. Κάπως θα, θα μετρηθεί. Περιμένουμε φυσικά και το, ε, το νέο format του Champions League να δούμε πώ θα επηρεάσει όλε τι ομάδε. Είναι κάτι που και για μα είναι πρωτόγνωρο. Δεν ξέρουμε πώ είναι να παίζουμε με 8 ομάδε, θα, θα τα δούμε. Ε, δεύτερο νικητή, εγώ παρότι να πω την αλήθεια, μου έβαλε ένα ερωτηματικό, αλλά του κρατάω στου νικητέ. Είναι η Juventus του. Την, του ίδια, την ίδια έχουμε. Του Diago Mota, η οποία. Λίγο στο τελευταίο παιχνίδι με τη Ρώμα, α πούμε, έχω κάποιε. Κάπω μου το τράβηξε προ τα πίσω, αλλιώ θα ήταν η ξεκάθαρη νικήτρια. Έπεσε σε μια πολύ στιβαρή Ρώμα. Ναι. Απ' την άλλη δεν μπόρεσε η ίδια να κάνει πολλά. Γι' αυτό μου δημιούργησε λίγο το ερωτηματικό. Δεν είναι... Δηλαδή, ναι, η Ρώμα μήθηκε... νομίζω ότι η Ρώμα αμύνθηκε λίγο εύκολα απέναντι στη Γιουβέντα. Και η Γιουβέντα αμύνθηκε εύκολα. Καλά. <χελάδι> 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 εννοώ ότι ρε παιδί μου. Εντάειτε. Δεν απλώς, ήταν ένα μάτ που είχε πάρα πολλέ ευκαιρίε. Όχι. Απλώ επειδή η Γιουβέντουσε βγάλει πολύ μεγάλη ε, εικόνα ανωτερότητα με την Κόμο και με τη Βερόνα. Το οποίο είχε λείψει πάρα πολύ. Και με πολύ ωραίου νέου πρωταγωνιστέ και πολύ εύκολα προσαρμοσμένο σε αυτό που θέλει να κάνει ο Τιαγκωμότα. Δηλαδή, μια μέρα ο Τιαγκωμότα εμφάνισε τον Μπαγκούλα. Γκόλλο Μπαγκούλα, α πούμε, με την Κόμο και ίσω ο πιο απλητικό προσφερθή μαζί με τον Γκλντή. Α σκαβάνω. Ε, ο Σαββόνα, α πούμε. Ο Σαββόνα, που Πανάδια. τον εμφάνισε και αυτόν από την Next Gen, ούτε αυτό το ξέραμε. Ε, ο Γιλντζή έχει πάρει το ρόλο του άτυπου τρεκαρτίστα, τουλάχιστον στην αρχή, γιατί με τη Ρώμα έπαιξε και αριστερά. Έχει πάρει και το 10 στην πλάτη. Ε, είναι, είναι πολύ ωραία όλα αυτά. Ε, δηλαδή το χρειαζόταν και ο κόσμο τη Γιουβέντου να δει την ομάδα του ξανά να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Με την Κόμμα ήταν πάρα πολύ καλή, με τη Βερόντα πάρα πολύ καλή, με τη Ρώμα δεν ήταν. ήταν Πρώτη φορά που νομίζω ότι χρειάζεται. Ε, είναι σαν να. Τουλάχιστον εγώ είπα ότι. Ωραία, τώρα πρέπει να μπουν οι μεταγραφέ. Σιγά-σιγά. Δηλαδή πρέπει να. Αυτοί ναι. που, αυτούς που πήρε ο Τζούντολη και η ομάδα στο μερκατο ότι πρέπει σιγά-σιγά. Δηλαδή δεν αρκούν ο Μπαγκούλα και ο Σαβώνα και... Ναι. Ο Τζούντολη θα λέγαμε ότι του έβαλε τα γυαλιά. Ναι, γιατί και 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 γυαλιά. Και τι γυαλιά. Και τι γυαλιά. οποία γράφει, Κριστιανό ε, Τζούντολη. Στο Google και στο δεύτερο που σου βγάζει είναι σαν κλάσει. <laughs> γιατί έκαναν θράψη. <laughs> και, λογικό. Λοιπόν, ήταν ένα. Ναι. Πες τον. Ήταν ένα μερκάτο. Γιατί και εγώ στο μερκάτο ήθελα να. Που η Yube okay. εξόδεψε 163 εκατομμύρια. Mm. Και πούλησε παίκτε για 103. Πολύ καλά. Εκατομμύρια. Πέκτε που, που δεν θα έπαιζαν mm -hmm. και που ο Μότα από την αρχή, από την πρώτη μέρα. Δηλαδή ο άνθρωπο πήγε εκεί από την πρώτη μέρα και είπε Αυτοί δεν θα παίξουν, δεν του θέλω. Διώχτε του. Ναι. Α του πουλήσουμε. Δεν είναι στο πλάνο μου. Στην ομάδα ήρθαν Ντόγκλα Λουί και Φρεν Τουράμ, Χουάν Καμπάλ, Νίκο Γκονζάλε, Φρανσίσκο Κοσεισάο, Μιγγέλε Γκρεγόριο, Πολύ καλή επιλογή στο τέρμα. Και για κάποιο λόγο Πιέρ Καλουλού. Και ο Κοπμάινερ. Και ο Κοπμάινερ βεβαίω. Ε, Τελευταίο. Που αυτό αυτός και ο Ντάγκλα Λουί στην πραγματικότητα mm. ανεβάζουν το, το ύψο των μεταγράφων γιατί ο, ο Κοπ Μάινες κόστησε περίπου 55 εκατομμύρια και ο Ντάγκλας Λουίς νομίζει 50 και κάτι. Ναι. Δηλαδή το κατοστάρικο είναι σε αυτούς τους δύο. Ναι, δύο παίκτες που πιστεύει ο Μότα όμως. Ναι βέβαια. Και... και πάρα πολύ στο... Κατάφερε μάλιστα Γιουβέντους κάτι που είχε να κάνει πολλά χρόνια. Δύο πράγματα. Ε, μετά από 11 χρόνια δεν είναι η ομάδα στη σε Σεριά με το πιο υψηλό μισθό ρόστερ. Πολύ σημαντικό. Πέρασε δεύτερη. Πρώτη είναι η Τρίτη Μίλαν. Και αλλά πλέον η Γιουβέντο είναι. Και κάτι άλλο. Έριξε το μέσο ρολικία από το 27,5 στα 24 και κάτι. Okay. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει το δεύτερο νεότερο ρόστερ. Πέρασε και τη Μίλαν. Mm -hmm. Σε νεαρό ρόστερ στη Σιριά. Μια εικασία, ποιο είναι το πρώτο. <coughs> να σου πω. Να, να ρίξω ναι, ένα. Να <laughs> πιστέψω. Τα κατάφερε. Το κατάφερε αυτό μετά από πολλά χρόνια. Κάτι που ζητούσε και ο κόσμο και, και φαινόταν ότι το ήθελε η Ιουβέντου. Το, ήθελε το χρειαζόταν μια ναι. ανανέωση. Δηλαδή η ανανέωση έγινε προ σωστή κατεύθυνση. Ποιο είναι το νέο. Είναι η Είναι η πάρμα. Είναι πάρμα. Ναι, βέβαια. βέβαια σωστά. Είναι Και λοιπόν... εκεί που λε ότι ο Μότα χρειάζεται καιρό για να φτιάξει αυτή την ομάδα. Εγώ το έλεγα δηλαδή. Πάρα και τον. Νομίζω, νομίζω οι ότι ο, ο Τζουντόλ έχτισε πάρα πολύ καλά το να. καλοκαίρι τη Γιουβέντου. Μέσα σε αυτά είναι και ο Μότα. Ναι, ναι. Είναι <laughs> ναι, δηλαδή εμφανίστηκε ο Μότα και μετά αφαιρώ με τον Τζουντόλ Δηλαδή είναι επιλογή και του Τζούντολη Ο Μότα. Ε, οι μεταγραφέ, τουλάχιστον στο χαρτί, ε, και αν έχει. Ε, δηλαδή, α, ακόμα και την μπακαλίστικη αναλογία να κάνει. Φρόιλερ, Έμπισερ, Λοκατέλη, Ντάγκλα Λουί, Φέργιουσον Κοπμάινερ, Ροσολίνη, Νίκο Γκονζάλη. Δηλαδή, ακόμα και τα προφίλ κάποιων παιχτών μοιάζουν πάρα πολύ σε upgraded version αυτό που πήρε η Juventus, με αυτό που βλέπαμε στην Πολώνια με τον Μότα. Υπάρχει, αν υπάρχει ένα ερωτηματικό στο όλο προφίλ παιχτών, είναι ο κεφρέν του Ραμ. Προσωπικά θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένα ερωτηματικό. Δηλαδή, αρκούσε το πρώτο παιχνίδι να δει ότι θα κάνει θράψη, πιστεύω, στην Ιταλία Απλά τραυματίστηκε και yeah. δεν τον είδαμε στα επόμενα παιχνίδια και έπαιξαν άλλοι ποδοσφαιριστέ όπω ο, ο Φατζόλη. Σιγά σιγά και ο Ντάγκλα Λουί. Νομίζω ότι είναι σε, πολύ καλή, είναι, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση η Juventus. Πέτυχαν τι μεταγραφέ του. Ο Μότα από την αρχή δεν δεινοπάθησε. Το ξέρω ότι κέρδισε την Κόμο και τη Βερόνα, που δεν είναι σπουδαία πράγματα. Βέβαια, η Βερόνα έβαλε τρία γκολ στην Νάπολη την προευνητική. Τη κέρδισε, 0-2 μέσα στην Τζένοα. Μπράβο. Οπότε το γεγονό ότι τη γκολ. τρια τρία-τέσσερα προς κάτι δείχνει. <σχελίσιο> τρία, ναι. Αλλά. Λίγο ένα ερωτηματικό με τη Ρώμα το ότι έβαζε ποδοσφαιριστέ ομότα, άλλαζε τα πράγματα, τράβηξε το γιλντή στην άκρη, έκανε διάφορα. Η Ρώμα δεν επιλύθηκε ποτέ. Ναι. Δεν είναι ότι η Ρώμα γλίτωσε, κράτησε μια σοπαλία, όχι, μια γκέλα. Συμβαίνει. Η Ρώμα δεν απειλήθηκε ποτέ. Στην πραγματικότητα η Ρώμα είχε την ευκαιρία στο τέλο να κλέψει το παιχνίδι. Δηλαδή... Δεν θα ήταν ακριβώ κλέψιμο. Κατάλαβε τέλο. Ναι, να κοντάξεις. το πάρει στο τέλο. Ναι. ναι. Να το πάρει στο τέλο. Πάντω τα πρώτα σημάδια είναι άκρο ενθαρρυντικά για τη Γιουβέντου. Ναι. Α αυτή τη στιγμή, δηλαδή πριν το παιχνίδι με τη Ρώμα, ε, θα έλεγα κιόλα ότι είναι πολύ κοντά το ότι αν υπάρχει ένα άτυπο title race που φαίνεται να σχηματίσει είναι η inter με τη Γιουβέντου μπροστά του υπόλοιπου. Ε, με αυτά που έχουμε δει είναι. Τώρα λίγο με το ότι ε, έπαιξε μια στιβαρή ομάδα με σοβαρή άμυνα. Και αντίστοιχα η inter που έπαιξε μια στιβαρή ομάδα σε όλε τι Ραγκόλ. Ούτω ή άλλω έδινε προβάδισμα στην inter. Είναι δεδομένο. Και από μόνο από, το, πώς να πω, από τη διαχείριση σε μια ολόκληρη σεζόν ότι κάποια στιγμή η Juventus επειδή είναι πολύ φρέσκο όλο αυτό, με πολλού φρέσκου προσβεστέ και νέο προπονητή και όλα, κάποια γκέλα θα την κάνει. Ναι, και ο κόσμος... Μάλλον εκείνη την γκέλα ίντερ δεν θα την κάνει. Ναι, και ο κόσμο Ιουβέντου. Που το μόνο πρά... το, το, μάλλον το κυρίω πράγμα για το οποίο ανησυχούσε ήταν η αμυνα mm -hmm. Η Ιουβέντου είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει δεχθεί γκολ ακόμη. <laughs> ναι. Και με... είμαι, είμαι πεπισμένο ότι σε μια τόσο καλοδουλεμένη ομάδα ο Μότα μπορεί να, να κάνει τον Γκάτι mm -hmm. πίσω, να πει ναι, ρε φίλε. Ναι, ωραίο, ωραίο. Μέχρι τώρα, πάει, μέχρι τώρα πάει πολύ καλά το δίδυμο του Γκάτι με τον Μπρέμερ. Βεβαίως. Να θυμίσουμε επίση ότι και η Μπολόνια του Μότα δεχόταν πολύ λίγα γκολ. Ήταν μια από τι καλύτερε άμυνε τη mm -hmm. λίγα και σε απειλή και στα γκολ που δεχόταν. Οπότε, γιατί να μην τον κάνει τη mm -hmm. Γιουβέντου και με καλύτερου ποδοσφαιριστέ. Και πριν περάσουμε στον επόμενο νικητή, ένα shout-out στον τεράστιο Αντρέα Καμπεάζο. Mm -hmm. ε, που Μόνο τον Νοδοφύλακας δεν έχει παίξει, μέχρι το εισατρέπουμε γνίδια. Mm -hmm. ε, φοβερό, φοβερό πολύ εργαλείο. Το οποίο εργάλειο. στη σέρια μπορεί να χρειαστεί τελευταία. Φοβερό πολύ εργαλείο. Mm -hmm. Λοιπόν, ε, περνάμε τρίτο. Δεν ξέρω αν έχουμε την ίδια ομάδα εδώ. Εγώ έχω την Πάρμα. Okay. Ε, θα μου πει, μπορούσε να είναι η Ουντινέζε, με δύο νίκε με κόμμο, μια Μελάτσιο και ισοπαλία μέσα στην Πολωνία. Αλλά θα βάλω την Πάρμα γιατί... Είναι νεοφώτιστη ομάδα mm -hmm. που δεν άρχισε να, παί... να παίρνει παίχτε αριστερά και δεξιά. Έκανε στοχευμένε μεταγραφέ. Έχει πολύ ωραίου αυτοματισμού στην επίθεση. Mm -hmm. Κάτι που η Μίλαν το γνώρισε από πρώτο χέρι. Έχουμε να πούμε. Μου φαίνεται ρε παιδί μου μια ομάδα που ξέρει ακριβώς τι θέλει να κάνει μέσα στο γήπεδο και νομίζω ότι ο, Πέκια έχει κάνει... ο Φάμπιο Πέκκια έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Μιλάμε για τον άνθρωπο που είχε ανεβάσει την Πάρμα πέρυσι πρωταθλήτρια από τη Serie B και την προηγούμενη χρονιά είχε ανεβάσει και την Κρεμονέζε ε, πριν παρετηθεί. Mm. Ε, λοιπόν, είχε μια δικαιότατη νίκη απέναντι στη Μίλαν, είχε μια άτυχη ισοπαλία απέναντι στη Φιωρεντίνα για μένα. Χρειάστηκε μια φοβερή εκτέλεση φάουλ του Μπυράγκη. την να... πρώτη αγωνιστική και έχασε πολλές ευκαιρίε. Ναι. Και μια τίμια ήττα μέσω Σαν Πάολο, αν και Πικρύ. Είναι πικρή ε... γιατί έρχεται από μια άστοχη έξοδο του Σουζούκε που κατεδάφισε τον Νταβίτ Νέρε, του τερματοφύλακα τη Πάρμα. Ναι, ο οποίο μάλλον ο Σουζούκη έβλεπε εκείνη τη μέρα βιντεάκια του Χαράλ Σουμάχερ. <laughs> ναι, πραγματικά. <laughs> δηλαδή υπάρχει λόγο. Δεν ξέρει πώ θα πήγαινε το παιχνίδι και αν η Νάπολη θα έβρισκε τι λύσει απέναντι στην Πάρμα ναι. που δεν βρήκε σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι. Να πούμε ότι για τον κόσμο που δεν το είδε, επειδή για κάποιο λόγο ο είχε κάνει όλε τι αλλαγέ. Λίγο πιο πριν μαζί, πέντε. Ναι, ναι. Το οποίο κερδίζει με στην Νάπολη. Okay, δεν δεν αφιβάλλω δεν για την προπονητική ικανότητα του, του Φαβιο Πέκκη, αλλά κερδίζει με στην Νάπολη ήδη. Κάνε τέσσερι αλλαγέ και κράτα μία για το 90, άμα yeah. χρειαστεί κάτι. Yeah. Αλλά ναι, στο 79 έμεινε με 10 παίχτε και δεν είχε αλλαγή να βάλει τερματοφύλακα. Yeah. Οπότε έπαιξε ο πιο κοντό παίκτη τη ομάδα. Del Pratt, Πρα, πραγματικά. Ο, ο οποίο σχεδόν μοιραία, ρε παιδί μου. Εντάξει, που είναι μορφή τη Σπάρμα. Ναι, δέχεται. <laughs> Εντάξει τώρα. Δέχεται, δέχεται, δέχεται δύο γκολ καθυστερήσει. Και να σου πω κάτι, δεν λέω ότι φταίει ο άνθρωπο. Όχι, όχι. Ούτε απαραίτητα ότι αν ήταν ο Σουζούκι δεν θα κέρδιζε ο Νάπολη, θα τα έβγαζε αυτά. Mm. Αλλά αν δει και στι φάσει και στα δύο γκολ. Ρε παιδί μου, είναι σαν να. Εντάξει, δεν ξέρει τι να κάνει. Δεν είναι, 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 είναι σαν να. Πώ ήταν για να παρκάρι, ξέρει, κρατά πάρκι, βάζει ένα τελάρο. <χι> Αυτό, ένα τελάρο έχει βάλει η <χι> Πάρμα, με κάθε. χωρί ε, ξέρει. Ναι, δεν είναι με ο τραυματικό. Με κάθε δεν είναι ο άνθρωπο. Ναι, προφανώ. Δεν είναι ο άνθρωπο ε, τερματοφύλακα. Ναι. Τερματοφύλακα. Πάντω, πολύ καλή εικόνα τη Πάρμα μέχρι Πολύ καλή εικόνα. Ε, εντυπωσιακό δίδυμο του, του Μαν με τον Μιχάηλα. Τον διερουμάνων στι πλευρέ, περίπου πλευρέ, γιατί ο Μιχάηλα έρχεται και δεκάρι αρκετέ φορέ. Τα Express τη ναι, ναι, Τρανσυλβανία. Έχουμε λεγόμενα... τον εκπληκτικό λαό Κοβάλσκι <laughs> πίσω, ναι, τον... ναι. πίσω, από τον Πονή. Ε, ο οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο ποδοσφαιριστή και αυτό δικό του. Όλοι αυτοί είναι ποδοσφαιριστέ τη Πάρμα. Δηλαδή έρχονται είτε από προηγούμενα χρόνια, είναι δικοί του πρακτικά. Παίζουν, παίζουν αρκετοί από, την, από ναι, τη ναι. σεζόν του Ερεμπή που συνήθω γίνεται. Ξέρεις. Ναι, ναι, θα τα πούμε παρακάτω. Θα ναι. Τα, ναι. τα πούμε παρακάτω για διάφορε ανακαινήσει. Η Πάρμα το πήγε με του δικού του ποδοσφαιριστέ, με τι ιδέε του Πέκια μέχρι τώρα πάνε πάρα πολύ καλά. Το μόνο σίγουρο είναι φοβάμαι, δεν λέω ότι θα το κάνει, αλλά ελπίζω πω όχι και νομίζω πω όχι, μην κάνει κανένα φροζινόνε. Ότι αρχίζουμε πολύ καλά και στο τέλο κάπου το χάνουμε. Αλλά είναι νομίζω πολύ δεμένη η ομάδα Κοίταξε, και πολύ καλή ομάδα η Πάρμα για να κάνει κάτι τέτοιο. Το, επειδή το, το σκέφτηκα και εγώ αυτό που λε, ακριβώ τη φροζινόνε έφερα στο μυαλό μου ή τη λέτσε την περσινή στο ξεκίνημα. Ε, και επειδή είναι αυταπόδεικτο ότι η Πάρμα είναι καλή στο χώρο. Αρκεί να τη δείτε ένα παιχνίδι που χρειάζεται να παίξει στο χώρο. Φεύγουν αέρα, η τετράδα μπροστά έχει φοβερέ συνεργασίε. Κινούνται στο χώρο έχουν πολύ καλές εκτελέσει επίση, Μιχάηλα και Μαν. Ε, τι κάνουμε όταν πρέπει να πάρουμε εμεί την μπάλα. Ναι. Έχουμε εδώ φυσικά mm -hmm. <laughs> ρεπορτάζ από παλιατζή έξω από την Αγία Ζώνη. Από την Πάρμα, βεβαίω. Ε, τι θα κάνει η Πάρμα στην περίπτωση που χρειάζεται αυτή να παίξει με μια ομάδα του μεγέθου τη. Έτσι. Είναι πολύ ήρεμη με την μπάλα μέχρι τώρα. Ε, ο Πέκια φαίνεται ότι του έχει καταστήσει στο μυαλό έτσι, μια ηρεμία ότι. Mm -hmm μια χαρά. Δεν, δεν, το, η Μαρκίζα γράφει πάρμα, μια χαρά. Είμαστε, ξέρετε, δεν φοβόμαστε κανέναν. Είναι πολύ θετικό το, η, η, εικόνα που είχε απέναντι σε Μίλαν, Φιωρεντίνα και Νάπολη. Έτσι, δηλαδή, ομάδε δεκάδα και τρει, αν όχι οι δύο είναι και τετράδα, α πούμε. Να. Ε, θέλω να τη δω με έναν αντίπαλο πιο μικρό, αλλά είμαι πολύ αισιόδοξο. Που θα ταμπουρωθεί. Ε, ναι, είμαι πολύ αισιόδοξο γιατί και είναι, η τετράδα ψηλά είναι πάρα πολύ καλή ποδοσφαιριστή τεχνικά και υπάρχει ο Μπερναμπέ στα ο Αντρέα Μπερναμπέ, που είναι παιδί τη Μπαρσελόνα και τη Manchester City, α πούμε, Καταλανό κτλ. Τον οποίο έχει κατεβάσει ο Πέκια στο 8. Ε, Χρυσό Ολυμπιονίκη με την Εθνική Ισπανία να πούμε. Οπότε είναι ένα σύνολο πολύ μπαλάτο. Πιστεύω ότι θα καταφέρει να σπάει και άμυνε. Mm. Θα, θα, το μάθουμε σύντομα γιατί οκ, okay, όταν το πρόγραμμά σου έχει τρει ομάδε δεκάδα, κάποια στιγμή σταματά να παίζει ομάδε δεκάδα και αρχίζει yeah. και, yeah. και πα με την Νέπολη, με τη Λέτσε. Ε, Πάντω είναι πολύ θετική εικόνα και νομίζω ότι ακριβώ αυτό το, 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 το πολύ καλό transition που έχει κάνει στη Λίγα έγκυται σε αυτό που λες ότι δεν πήγε να πάρει ξέρω, 18 ποδοσφαιριστέ και έχει πολλού δικού τη. Η δικιά μου τρίτη νικήτρια είναι το Ρήνο. Okay. Δεν θα μπορούσε να μην. Έτσι, okay. με, με ωραία. Β, με 7 βαθμούς. Εγώ που την έχω στο <laughs> τελευταίο section. Να τα πούμε μαζί τώρα. Ή να ε... μην μιλάνε μιλάμε ξανά για τον Τωρίνο ή όχι. Λοιπόν... Ωραία. Ναι, πώς, πώς θα, θα, το κάνουμε. Για Θα τα πούμε μετά. Okay, θα μετά. τα πούμε μετά. Θα, θα, επαναφέρουμε την κουβέντα ότι για μένα είναι η κύτρια. Θα ωραία, λέω εγώ και θα απαντάει ο Για να υπάρχει μια Μπράβο, ωραίο. Υπάρχε για να και υπάρχει και μια διαφάνεια, έτσι. Μια διαφάνεια, μια ναι, οπότε, οπότε, οπότε η μοίρα τα έφερε. Έτσι, να μιλήσουμε για του χαμένου τώρα, εδώ που θα γίνει το πατυρντή, Τι ωραία. Κάτσε είναι? δεν θα πει το Ρήνο τώρα. Έχουμε 40 λεπτά, θα τα πούμε μετά στο φινάλε. Στα ερωτηματικά τα δικά σου, θα βάλω εγώ την Τωρίνο. Θα πούμε ah. μια ομάδα λιγότερη πάντων, δηλαδή δεν θα πάρουμε και τίποτα. Okay. Οκ, okay. λοιπόν. Άλλωστε ο κόσμο, κακά τα ψέματα, περιμένει ακριβώ <laughs> το <των section. laughs> Που δεν έχουμε μία μουσική να βάλουμε, είναι η επίσημη γκρίνια για τη Μίλαν. Έτσι, είναι κρυφό. Δεν νομίζω ότι είναι μυστικό ότι και οι δύο μπορούν να το λύσουν. Είναι η μόνη ομάδα για την οποία επικοινωνήσαμε από πριν, δεδομένου ότι είναι η Μίλαν. The Flow is Χωρί νίκη στα πρώτα τρία μάτ τη σεζόν, ε, πρώτη φορά από τη δεκαετία του 1940, με δύο βαθμού μέχρι στιγμή, έξι, έξι γκολ παθητικό σε τρία μάτ, mm -hmm. πολύ κακή εικόνα αν εξαιρέσουμε το πρώτο ημίχρονο με τη Λάτσιο, mm. που δεν έβλεπε την ομάδα να πετάει, αλλά λε, α, είναι ομάδα. Yeah. Αυτό. Και κερασάκι στην τούρτα, mm. στην υπέροχη τούρτα, μια, μια περιραίωση ατμόσφαιρα στο κλαμπ που δεν τη λε και ιδιλιακή. Η Ιδανική η σε όλο τον οργανισμό. Mm. Λοιπόν, αρχίζουμε με τον Φωνσέκα. Mm. Ο οποίο ε, με τι επιλογέ του φταίει, έτσι. Δεν έχει βοηθήσει καθόλου τον εαυτό του. Στο πρώτο μάθημα του Ρήνου ξεκινάει με Αριστερό μπακ. Για το μάτς με την Πάρμα δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε κάτι. Ε, ξεπέρασε ακόμη και την εσκρή εικόνα με τον Τζαπάολο mm -hmm. τότε, mm -hmm. την τελευταία φορά που η Μίλαν έπεσε τόσο χάλια. Ηταν ε, ένα βάγιο. Και στο σημαντικό μάτς μέσα στο Ολύμπικο, για να κάνει κάποιο statement: αφήνει στο πάγκο τα δύο αστέρια του. Γιατί, και κυρίω. Ε, και και, και, και ο Ε, Γιατί. Και κυρίω. Ρε μεγάλη, τι περιμένει να συμβεί μετά από αυτό. <χει> στην τρίτη αγωνιστική. <χει> δηλαδή προσπαθεί να, να ξυπνήσει την ομάδα κάνοντα αυτό. Το σέβομαι. Αρκεί να σου βγει. Ναι. Εγώ σου λέω ακόμη και αν κέρδιζε θα έχει προβλήματα με, με αυτό. Okay. Ε, να πούμε ότι φταίει η αλλαγή του στο, στην αμυντική λειτουργία από το man-to-man -man pressing του πιόλη στο zonal marking Αυτά τώρα νομίζω ότι είναι, είναι ανόητα να υποτιμάμε τόσο πολύ ποδοσφαιριστέ που παίζουν ναι, στη Μίλα. Δεν είναι κρίμα το man marketing που έκανα, πιο όλοι, τέλο πάντων. Άλλωστε, ένα ολόκληρο καροκαίρι είχε να το, <laughs> <laughs> το κάνει <laughs> αυτό. Ναι. Απλά αυτή τη στιγμή μου φαίνεται ε, να μην ξέρει τι κάνει. Mm. Τουλάχιστον αυτό βλέπω εγώ, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα αποδητήρια και τη διαχείριση τη ομάδα. Δηλαδή, αυτό που είπε ο Μούσα ε, μετά το μάτι με την Πάρμα. Που βγήκε και δήλωσε ε, δεν ξέραμε πότε να πιέσουμε και πότε να κρατήσουμε βάθος στην άμυνα. Mm -hmm. Είναι μια δήλωση που πέρασε σχετικά στα ψηλά. Ναι. Mm -hmm. Αλλά για μένα είναι η πιο σημαντική και απίθανη δήλωση που μπορεί να κάνει ένας παίκτη καινούριο προπονητή. Mm. Καλά, όχι τόσο καινούριο. Κοίταξε να, προπονητή. να δεις. Δεν, δεν... Αυτό που είπε ο Μούσα δεν πηγαίνει κάπου μακριά. Δεν είναι ευθεία αντιπαραβολή, α πούμε, των όσων λέει ο Φονσέκα που δήλωσε ότι στο πρώτο παιχνίδι με τον πιέσαμε πιο χαμηλά, δεν πέτυχε. Στο δεύτερο παιχνίδι με την Πάρμα, πιέσαμε πιο ψηλά, δεν πέτυχε. <laughs> <laughs> Ρίδι, ναι, δεν ναι. πέτυχε. ο, ο Μούσο είπε δεν ξέραμε πότε. <laughs> μα το <laughs> <ουσύντα> <laughs> <τα> ίδιο πράγμα. <παρογωνιστική> η <laughs> αγωνιστική, αλλάζει το, <laughs> 네. τα trigger points ας πούμε, του πρέσβη και πόσο. πόσο, πόσο ε, δηλαδή το highliner, παιδί μου, η αμυντική γραμμή, α πούμε, δεν είναι απαραίτητα και μόνο που στέκεται στο γήπεδο. Όλε οι ομάδε θα ναι. να ανεπιτίθενται. Είναι πόσο γρήγορα γυρίζει. Είναι πόσο κόμπακτ. Αυτό λέμε. <laughs> ε, άμα δεν ξέρει ο τι ταιριάζει στο ρόστερ του, μόνο το, το ρόστερ αποκλείεται να. Και επιστρέφουμε στο, στο cooling break σάγκα. Αυτό που έγινε ε, στο match με τη Λάτσιο, με τη μίλαν να κερδίζει ένα-0 μετά από ένα καλό ημίχρονο, με καλύτερο παίχτη πάλι τον Παύλοβιτ. Mm -hmm. Να τα λέμε αυτά. Ε, οι οποίοι ε, σε ένα cooling break μετά τον goal, Λεάο και Τεό Ερναντέ δεν πήγαν στον πάγκο. Και όχι απλά δεν πήγαν στον πάγκο να κάνουν σαν αδιάφορου και να λένε εντάξει πε ό,τι θε. Πήγανε ακριβώ στην απέναντι πλευρά του γηπέδου. Με τον ε, κύριο Φουρλάνη να βγαίνει και να λέει, ε, Προκάλεσε μεγάλη έκπληξη σε όλο τον οργανισμό λέει και σε εμά και στου ίδιου παίκτε. Το ότι δόθηκε τόσο, μεγάλο... <ΣΣΣΣ> τόσο μεγάλη σημασία λέει σιγά ρε παιδιά. Λέει, τι έγινε, γίνονται αυτά. Φιλέ, εγώ δεν το έχω ξαναδεί σε κούλιν cool break. Δύο παίκτε που έχει αφήσει έκλο, οι ομάδα να πηγαίνουν από την άλλη πλευρά. Και τον να λέει και ο ίδιο βασικά τι θα πει, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λέει με το Ράφα είμαστε πάντα μαζί με την ομάδα. Απλά μόλι είχαμε μπει και δεν χρειαζόμασταν το cooling break. Ε, βασικά να το πω στα γραβουνιώτικα. I call bullshit on that. <laughs> και δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε το γιατί. Εννοώ, πρώτα απ' όλα, το cooling break χρησιμοποιείται και για ε, τακτικέ συμβουλέ, άσχετα με το έχεις, ότι έχει μπει μόλι στο γήπεδο. Ε, Πηγαίνει μαζί με την ομάδα. Να ναι. δείξει ότι είστε μια ομάδα που μόλι σοφάρισε και παλεύεται για την νίκη. Και κατά δεύτερον, ε, ο Hernandez, είσαι από την άλλη πλευρά του γηπέδου και τι κάνει, πίνεις νερό. <laughs> <laughs> δηλαδή θα μπορούσε να πα να, να πιει το, το νερό στον πάγκο. Εντάξει, ήταν μια ξεκάθαρη δήλωση που έλεγε δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Ε, ότι statement εσύ και εμείς, που, μας Άξε, α, που, μας αφήνει στον πάγκο. Statement... Και σε εκθέτουμε έτσι μαζί με τον goal που βάλαμε. Εντάξει, το statement ούτως ή άλλως ποδοσφαιρικά ο και ο Λεάο και, και η χρησιμότητά τους η απειλή του, παρότι και οι δύο είναι σε κακή κατάσταση το έκαναν και με την ε, Πάρμα στον goal που έβαλαν που ηταν mm -hmm. πάλι εκείνη χωμένη και στον goal με τη Λάτσιο που μαζί με τον, με την, με τον Έμπραχαμ που έκανε δύο πολύ σωστέ αποφάσει στη φάση και πολύ ωραίε. Πάρα πολύ την μπάλα. Δηλαδή η Λάτσιο δεν κατάφερε. Δεν κατάφερε είδε, είδε τη Μίλα να παίρνει την μπάλα από την περιοχή τη και να φτάνει στη δική τη περιοχή. Στο πέναντι. Ήταν φοβερό goal. Παραδόξω. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν πέραν από, το, από τα ντεσού και τα γύρω-γύρω και πόσο ο Μαλτίνη έλειψε και ο Μασάρα έχουν φύγει και δεν έχουν αντικατασταθεί και ο Ιμπραημούβιτ κάνει γενικό αρχηγό. Ο Λεσκείνο και το σκάνδαλο αυτό με τον Ντεό και τον Λεάο και χιλιάδιο και το, 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 το συμβόλαιο του Πιόλ που υπάρχει ακόμα στην ομάδα για κάποιο λόγο. Άλλο αυτό που ναι, ξεφουρνίστηκε τώρα. Στα σοβαρά, ναι. η Μίλαν η, η έχει φάει έξι φορέ το ίδιο γκολ ναι. και πολλαπλάσεις φορέ την ίδια φάση. Δηλαδή, δέχεται τα δύο γκολ από την Τωρίνο. Ε, υπάρχει ένα κλασικό break από τη δεξιά τη πλευρά, άσχετο που. συνήθω η μπάλα καταλήγει από την αντίθετη. Έτσι, έτσι, έτσι ήρθε και το γκολ του, του Μπελανόβα ουσιαστικά. Έτσι ήρθε το γκολ του, του Ζαπάτα μετά. Τα γκολ τη Πάρμα είναι ακριβώ το ίδιο και τα γκολ τη Λάτσο είναι ακριβώ το ίδιο. Και την πληρώνει με... ο Φουκαρά ο Έμερσον. Τη Λάτσο είναι το πιο προκλητικό γιατί βλέπει τον Έμερσον να μην μπορεί να ακολουθήσει. Α πούμε τον Νίνο Μέντε, λε και ο Νίνο Μέντε είναι ο Μαρσέλο. Και ο το Τομόρι να μην ξέρει Ινον. ποιον να ακολουθήσει αυτό. Μπράβο. Ε, α, το ζήτημα είναι ότι είναι τρομακτικό το πόσο εύκολα σπάνε τη δεξιά τη πτέρυγα, α πούμε, στοχευμένα οι ομάδε και κατευθείαν. Δηλαδή, εμένα αυτό που με εκνεύρισε είναι ότι okay, το πρώτο παιχνίδι Πάει στο καλό, είναι πρώτο παιχνίδι. Okay. Απ' την Πάρμα δέχονται αυτή την ευκαιρία στο δεύτερο λεπτό και δέχονται γκολ. Το γκολ του Μάν. Απ' τη Λάτσιο δέχονται την ίδια ευκαιρία στο δεύτερο λεπτό και το βγάζει ο Παύλο τη πάνω στη γραμμή. Ναι. Δεν μπορούμε να παίζουμε κάθε Κυριακή. Αν ο Παύλο θα προλάβει την παραπάνω στη γραμμή ή όχι. Γι' αυτό Δεν... το φέραμε. Δεν γίνεται έτσι. <χαι> δε στο δεύτερο, όπω πολύ σωστά μου έγραψε ένα φίλο στο... στο Twitter έτσι, που το συζητούσαμε λίγο στις... στα κείμενα που αφιερώσαμε για τη Μίλαν. Μου λένε να σου πω κάτι. Δεν υπάρχει πολύ πρόβλημα στο αμυντικό transition προφανώ που το συζητάτε, αλλά δεν είναι αμυντικό transition στο 2. Έχουν πρόβλημα σε ζετάμινα. Δεν μπορεί να ζεταριστούν στα ναι. δύο πρώτα λεπτά. Δεν είναι ότι κα... ήταν στην αντίπαλη περιοχή. Ναι. Αλλά είναι γενικά θέμα αμυντική λειτουργία, ρε παιδί μου. Ναι. Θέλω να πω όμω ότι. Ναι, φταίνει η παίκτα, φταίνει ο αλλά, αλλά, αλλά... και ο Φωνσέκα. Αλλά. Το Φωνσέκα κάποιο τον έφερε. Σαφέ πρόβλημα αμυντική λειτουργία. Ναι. Σε όλα τα επίπεδα. Ποιε αντιπιθέσει. Ε, από τις πτέρυγες δέχεται πολύ απειλή. Οκ. Okay. Δεν την τρυμπάνε κεντρικά. Μπράβο. Δηλαδή, <grafes> <grafes> δηλαδή τι να ε, άμα πω. Δηλαδή, άμα την δηλαδή τρυπούσαν και από <grafes> εκεί. Ναι, <grafes> ναι <grafes> πραγματικά. Ε, ε, υπάρχει, υπάρχει ένα πρόβλημα. Έχει, έχουν βγάλει μεγάλο βαλέ με τον Παύλοβιτς. Uh, Έτσι φαίνεται μέχρι στιγμής. Μέχρι <grafes> στιγμής. <grafes> δηλαδή, δηλαδή, έχει σώσει πάρα πολλά πράγματα και το με τη Λάτσου σκόραρε κιόλα. <grafes> και <grafes> και η, η πλάκα ήταν ότι ε, μετά τον κόλ του έβγαλε ένα. Ένα γραφιστικό, α πούμε, ο επίσημος λογαριασμό τη Μίλαν στο Twitter ότι he defense, attacks, έχει doesn't... Και λέω, το λέτε και μόνοι σας λέτε. Αν δεν υπήρχε ο πούμε. Ναι, ευτυχώ που υπάρχει και ένα. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή στη Μίλαν που είμαι σίγουρος ότι ο Φονσέκα δεν μπορεί να τα διαχειριστεί όλα μαζί. Ένα από αυτά είναι ότι ο Τεό και ο Λεάο μπορεί να μην είναι πάνω από τη Μίλαν, γιατί η Μίλαν είναι το μέγεθο που είναι, αλλά είναι σίγουρα πάνω από αυτόν σαν, σαν μονάδε. Θεω. Έτσι. Νο, για παράδειγμα, εντάξει, α ας πούμε, ότι, ας πούμε ότι δεν ήταν και πάνω από τον. Ότι θα μπορούσαν να είναι θεωρητικά πάνω από τον Πιόλη. Δεν ισχύει γιατί ο Πιόλη έφερε ένα πρωτάθλημα μετά από 10-11 χρόνια στη Μίλαν. Και ο Πιόλη ήταν πολύ καιρό εκεί. Και ήταν και η φάση με το Μαλτίνι, δηλαδή ήταν άλλα αποδητήρια. Τελείω. Τώρα... Ε, και εκεί θα επεκταθώ. Τώρα, τα. ειδικά στον Τεό, φαίνεται ότι νιώθει, νιώθει, νιώθει να έχει τον έλεγχο. <laughs> λοιπόν. <laughs> φαίνεται. <laughs> ναι. Εντάξει, το, το, ζήτημα είναι. Ο Λεάο είναι λίγο πιο συνεσταλμένο. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν φασικά ποδοσφαιρικά προβλήματα στη Μίλα. Και όχι μόνο. Και η, η δική μου η, η, στάση είναι ότι. Με ένα, με ένα εύκολο πρόγραμμα. Ναι. Άσχετο που θα μου πει, εσύ έχετε στου νικητέ το, την Τωρίνο και την Πάρμα. Και έπαιξα με την Τωρίνο και την Πάρμα, α πούμε, και μετά έπαιξα με τη Λάτσιο. Ναι, του έχουμε στου νικητέ γιατί έπαιξαν με τη Μίλαν. Δηλαδή... Αυτό <laughs> θέλω να πω. <laughs> δηλαδή, μπορεί <laughs> να ισχύει και το αντίθετο. <laughs> ναι. Ε, οκ, okay, δεν είμαι υπέρ του να τον διώξει απαραίτητα, αλλά αυτό που αφήνει να βγαίνει προς τα έξω, ότι θα κρυφτεί στα μάτς με τη Βενέτσια, εντάξει, οκ, και με, την Ίντερ και με τη Λίβερπουλ, ναι. Κοίτα, τώρα... η Ίντερ και η Λίβερπουλ είναι καλές. Τώρα, <laughs> καλύτερης <laughs> από την <το> Τωρίνο. <laughs> ναι. Τώρα τι κάνεις, τον διώχνει ε, και λες, sorry παιδιά, είμαστε ανίκανοι, και προσεύχεις να βρεις προπονητή του Σεπτέμβριο ή το στηριζει και αφήνεις να δουλέψεις με ηρεμία. Το θέμα είναι ότι το Φωσέκα κάποιο τον έφερε. Ναι. Είναι το ιδανικό προφίλ που ψάχνει η ομάδα, mm -hmm. λέγανε. Mm -hmm. Μιλώντα για analytics, για στατιστικά, XG, XG. εντάξει, μπούρδε τώρα τελείω πάντων. XG εσωτερικού, <laughs> forward passes, Μπουρ, και όλα αυτά τα όμορφα και χρήσιμα. Mm -hmm. Λε και αυτά είναι η μοναδική δουλειά ενό προπονητή. Όχι το αν μπορεί να κρατήσει αποδητήρια, η προπηρεσία του σε τίτλου, ο χαρακτήρα του, πώ μπορεί να διαχειριστεί διάφορα πράγματα ή να κλάψει Μίλαν. Είναι όλα μαζί. Για τα analytics υπάρχουν και άνθρωποι στο επιτελείο του κάθε προπονητή που τα φροντίζουν αυτά. Ρωτήστε τον Καρλό Εντσελότη. <laughs> ε, αλλά πάνω από όλους και για όλα αυτά για μένα ξεκάθαρα, η διοίκηση τη Μίλαν. Δηλαδή και η περίφημη αυτή διοικητική αναδόμηση που ε, έγινα φώτο, αποφασίστηκε σε μια νύχτα ότι αυτοί που κρατούσαν πίσω τη Μίλαν είναι ο Παύλο Μαλτίνη και ο Ρίκη Μασάρα. Και απομακρύνθηκαν με το πιο προσβλητικό τρόπο, ειδικά για τον Παύλο Μαλτίνη. Και α χάσουμε την ιστορία του. Πράγμα που δεν γίνεται, αλλά λέμε τώρα. Μιλάμε για δύο. <Φιος> <Σελίου> <Σελίου> ναι, ναι, α μόνο το διοικητικό Μιλάμε για δύο ανθρώπου που πήραν. Ε, ανέλαβαν τα Ινία σε μία Μίλαν που όχι μόνο δεν έπαιζε Champions League, δεν έπαιζε καν Ευρώπη. Είχε καταντήσει περίγελο. Και μαζί με τον Στέφανο Πιόλη κατάφεραν να την πάνε. να, κατα, να την κάνουν να κατακτήσει κουντέτο, να την βγάλουν στην Ευρώπη, να την πάνε στο Champions League και στα ημιτελικά του Champions League αφήνουμε στην άκρη την αστιότητα που και καλά χρεώθηκε στο Μαλτίνι η μεταγραφή του Ντεκέτελαρ, ότι φταίει για την απομάκρυνσή του. Μιλάμε για τον άνθρωπο που πήγε την επόμενη χρονιά στην Αταλάντα, ήταν από του καλύτερου παίκτε τη Λίγα. Έτσι. Ε, και κάποιοι παίκτε τότε είχαν εκφράσει τη δυσαρέσκειά του. Ποιοι παίκτε, συγκεκριμένα δύο. Αυτοί που έπιναν νερό <σχε> από την άλλη πλευρά του γηπέδου. Ο Μαλτίνι και ο Μασάρα που είχαν βγει sporting directors τη χρονιά από το Globe Soccer Awards το 2002. Και το θέμα δεν είναι ότι ο Φονσέκα ήταν κάποια λύση απελπισία στο παιδί μου και τι τελευταίε στιγμέ. Εντάξει, δε, δε, εγώ δεν το πιστεύω αυτό, sorry. Δηλαδή, σε ένα καλοκαίρι που γράφτηκαν 18 άνθρωποι ήρθε ο Φονσέκα. Αυτό, ναι, <laughs> αυτό, αυτό είναι το πόη μου. Ότι δεν ήταν κάποια λύση απελπισία και τι τελευταίε στιγμέ. Δηλαδή, είχε πάρα πολύ χρόνο η Μίλα να αποφασίσει ένα προπονητή και mm. διάλεξε αυτόν. Τώρα mm. θα μου πει, όλοι αυτοί οι προπονητέ δεν ήθελαν τη Μίλαν. Yeah, Γιατί το Τζέρμπι. Δηλαδή μετά το φιάσκο με τον Λοπετέγκι, mm -hmm. που λέει αυτό είναι ο άνθρωπο, μα βγαίνει ο κόσμο, Μιλάν κράζει, δεν είναι αυτό. Και συνεχίζει η διοίκηση. Α, ναι, δεν ήταν αυτό τελικά. Σου, σου, σπουδαίο πλάνο. Το Τετζέρμπι που δεν τον ήθελε ο Ήμπρα. Στο διατάστα και επειδή ο Φωνσέκα δεν είχε απολυθεί. <laughs> όχι, όχι. <laughs> όχι ναι. Όχι, ναι. Ε, Να περάσουμε στον Ήμπρα. Είναι ξεκάθαρα η. Είναι ξεκάθαρα η χαμένη αυτή τη στιγμή του. Δηλαδή ούτε το, το, το μερκάτο τη λειτουργήσε σε κάποιο βαθμό. Αφού προσπαθεί 5-6 ε, ε, μήνε να πάρει τον Έμερσον. Ε, Ω upgrade του Καλάμπρια. Ναι, οκ. Okay, Λε και δεν βλέπει ποδόσφαιρο στην Αγγλία. Σύμφωνοι. Συμφωνώ. Ε, εντάξει, ε, ε, εγώ και τι καλέ μεταγραφέ τη. Ε, εντάξει, ο Παύλο είναι όντω πολύ καλό και μου Μάρα τα πιστεύω θα βοηθήσει. Και φυσικά είμαι φαν του Έμπραχαμ. Θεωρώ ότι ευτυχώ η Μίλαν. Και νομίζω και ότι ο Φανά είναι λίγο θέμα fitness. Αλλά θα δούμε και αυτόν. Εγώ ε, δεν βλέπω, το γνωρίζω καλά. Ε, ε, εγώ βλέπω τακτικό πρόβλημα στο Φωφανά. Είναι, okay. είναι μέρο του προβλήματο εκείνη τη δεξιά πτέρυγα. Mm -hmm. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα καλό προσφυριστή. Πολύ κοντά στη Μίλαν, έχω να πω yeah. σε προβληματική στάση, είναι η Φιωρεντίνη. Από ό,τι φαίνεται, έχει αποφασίσει να πάει όλη τη λίγα με 38 ισοπαλίε. <laughs> Και αυτέ ε, τι κατακτάμε με το δύσκολο τρόπο. Δηλαδή, χρειάζεται να ισοφαρίσει ο μπειράγκι με φάουλ, <laughs> όχι αρχή που. Πού ναι. άξιζε σε αυτή την εμφάνιση. 0-2 πίσω από τη Μόντσα με μια κολάρα του, του Γιου Μαλτίνη. Ε, Παρεπιπτόντω. 2-2 εκεί στα χασομέρια λίγο. Του ελεύθερο Γιου Μαλτίνη. Μπράβο. Ε, προβλήματα σε όλου του χώρου. Εγώ το περίμενα. Περίμενα πολύ πιο, πιο καλή εικόνα από τον Παλαντίνο. Και γιατί τον πάρα πολύ. Σεβάστηκα πάρα πολύ τη δουλειά του στη Μόντσα. Είναι το Σουν. Δεν ξέρω. Ε, αλλά μέχρι στιγμή μιλάμε. Τι πάει, με το, πάει με το σύστημα που, που πίστευα ότι θα πάει: 3-4-2-1, κέντρο τετράγωνο στη μέση. Έχει πάρει και τον Κουλπάνη. Δηλαδή, τον δικό του ποδοσφαιριστή α πούμε, για τη δημιουργία. Έχει δημιουργία η Το φοβερό είναι ότι έχει τα ίδια προβλήματα που είχε με τον, Ιτα... τον Ιταλιάνο. Δηλαδή, φτιάχνουμε, έχουμε την μπάλα, δεν σκοράρουμε και τα έχει και η Μπολόνια. <laughs> είναι οι δύο ομάδε που έχουν τα προβλήματα. <laughs> <laughs> έχουν τα καλά, αλλά έχουν και τα στραβά μια ομάδα Ιταλιάνο. Ε, δοκιμάζει τον πυράγκι αριστερό στόπερ στην τριάδα. Δεν λειτουργεί. για <laughs> την ώρα η Φιωρεντίνα έχει πρόβλημα σε εκείνου του χωρου mm -hmm. Πάρα πολύ προβληματική εικόνα. Το 0-0 με τη Βενέτσια είναι τρομερά προβληματικό. Και το ότι η Φιωρεντίνα απλά δεν μπορούσε, φτιάξει, δεν μπορούσε, να φτιάξει, μια καλή ευκαιρία. Με τη Βενέτσια. Ναι. Δηλαδή η Βενέτσια, sorry για τη Βενέτσια και τι φανέλε δεν υπάρχουν πια. Γιατί έφυγε από χορηγό, ποιο θα το έλεγε. Περιμένει να φάει γκολ η Βενέτσια. Άσχετο αν μπορεί να βάλει η ίδια. Οκ, περιμένει. Ότι Δηλαδή ελάτε κάποιο να μα βάλει ένα γκολ, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται να μην μα βάλει ένα γκολ. Δεν λειτουργεί. Έκανε ωραίε μεταγραφέ στο κέντρο τελευταίε μέρε. Δηλαδή πήρε τον Κατάλντι από τη Λάτσιο. Πήρε πολύ κόσμο. Τον Μπόβε από τη Ρώμα και τον Αντλή από τη Μίλαν. Μαζί με τον Μαντραγκόρα Σούπερ. Ναι. Σούπερ, σούπερ. Θα παίξουν, μπορούν να χωρέσουν όλοι αυτοί. Και υπάρχει ο κολπάνι; Θα το πάει ο Παλαντίνο με του τέσσερι μέσου. Δηλαδή ότι. Okay, γιατί για την ώρα βάζει τον Μπελτράν το πίσω box. από τον. Ε, ναι. Το μποξάκι, ναι. Μπράβο. Θα πάει σε καθαρό μποξάκι. Γιατί για την ώρα σου λέω. Χρησιμοποιεί τον Μπελτράν όπω χρησιμοποιεί τον Καπράρι, α πούμε. Mm -hmm. Είναι, είναι, είναι πολύ κακή η εικόνα τη Φιωρεντίνα. Πολύ... Πέρασε με τα χίλια για την Πούσκα Ακαδέμια. Στο, για να περάσει στην Ευρώπη. Κάτσε, ρε, φιλέ. Άζει και παίζει ο Πούσκα. Ναι, ναι, δίκιο. Ναι, ναι, είναι δύσκολο. Ναι. Έτσι. Ε, αλλά είναι, είναι, είναι κάκιστη η εικόνα του Φιωρεντίνα κάκιστη Και πραγματικά σε μια ε, λίγα η οποία κάπως φαίνεται να, να μην έχει βρει καλά πατήματα πλην της Ίντερ και της Γιουβέντους <χω> Θα μπορούσε να κάνει μια χεριά και να βγει μπροστά Αλλά είναι μέρος του προβλήματος <χω> η, η, η Φιωρεντίνα Και ε, έχουμε κάποιον άλλον χαμενό Έχω σημειώσει τη Φιωρεντίνα και ήθελα να βάλω και την Πολώνια. Μπράβο. Τα πρώτα ξαδέρφια τη ε, Φιωρεντίνα, θα λέγαμε. Ε, είναι τα ίδια προβλήματα. Επειδή, ναι, άλλωστε, εντάξει, μπορεί να πει κάποιο ότι το περίμενε μετά την αποχώρηση και του Μότα και του Καλαφιόρη και του Ζέρξη. Mm -hmm. ε, Των το τριών βασικών στοιχείων. Μονάδων, μάλλον, θα πω εγώ. Τη περασμένη σεζόν που βγήκαν στο Champions League. Αλλά του βάζω στου losers γιατί είναι σε σχέση με πέρυσι. Ναι. δεν έχει αρχίσει καλά. Όχι, καθόλου. καθόλου. Δεν και καταλαβαίνω και, και τι κάνει στο γήπεδο. Έχει και Champions League και δεν τα βλέπω ρόδινα τα πράγματα. Αυτό που την ερώτηση που σου είχα κάνει ότι αν καταφέρει να βγει και φέτος Ευρώπη καλά στο Champions League <laughs> θα είναι επίση μεγάλο επίτευγμα. Προφανώς. Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο και με ναι. τις άλλες ομάδες. Γιατί... Γιατί έφυγε ο Μώτα, βασικά. Ναι. Γιατί έφυγε ο Μώτα, γιατί έχει και Champions League. Δίνουμε μία ναι, ρε, παιδί. άθεση αμαρτιών λόγω των απουσιών, δηλαδή του Καλαφιόρ και του Ρέξι και του Λούι Φέργκισον, που είναι τραυματέα. Mm -hmm. Δηλαδή, αν, αν η Φιωρεντίνα έχει μία φορά δυστοκία, η Μπολόνια έχει σίγουρα δύο και βλέπουμε. Ναι, γενικά νομίζω ότι ε, δεν σου λέω ότι θα πέσει προ Θεού. Όχι, σε καμία περίπτωση. Αλλά λέω ότι στο τέλο τη χρονιά σε πάμε... σχέση με την προηγούμενη θα είναι στου χαμένου. Μάλλον πάμε για πιο μέτρα χρόνια. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Γιατί όντω έχουν αρχίσει τα προβλήματα πριν μπει το γαϊτανάκι του Champions League. Καφενειακή πρόβλεψη ε, ένα το δεκατή. Ναι, κάπου εκεί εγώ κάπω το δεν, δεν, ξέρω αν θα αλλάξει. Πιστεύω δηλαδή ότι ειδικά τι αγωνιστικέ που θα παίζει Champions League θα έχει τρομερό πρόβλημα. Mm -hmm. δεν, δεν, φαίνεται να έχει βάθο ξαφνικά η Μπολόνια. Φαίνεται πολύ άδεια. Εγώ κλείνω του χαμένου μου φυσικά με το αντίβαρο τη Πάρμα που είναι η Κόμο. <laughs> θα, θα, γιατί θα, γιατί είσαι η Κόμο. Θα κόμμα. Επειδή να Επειδή πω, την αντιπαθεί. Θα μπορούσα να πω ότι αρκεί σαν επιχειρηματολογία το ότι έχει θερμοφύλακα τώρα είναι 42. Και υπέγραψε με ένα τρομερό συμβόλαιο το Βαράν, ο οποίο Βαράν Παίζει ε, να είπε ε, λάκια. ε, ε παρα... όχι, έφυγε. Ε, έφυγε. Το ε, ε, έφυγε, ναι. Όχι, ε. Αν δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθο, ότι δεν δηλώθηκε. Όχι, ναι. δεν δηλώθηκε. τραγικά πράγματα. Δηλαδή, μια μεγάλη μεταγραφή που έγραψε μηδέν συμμετοχέ. Μιλά, μιλά, μιλάμε, μιλάμε, για γελία πράγματα. Δεν, δεν καταλαβαίνω γιατί παίζει ωραία να έχουν θεματοφύλακα από Σε πίσω. Σε αυτό του. μπορούμε να βάλουμε. Ε, δεν ξέρω αν το είδε. Τι βγήκε και είπε ο, ο Κουτρόνε, ένα παιδί τη πόλη, μετά το χαμένο πέναλτι και τις σε εισαγωγικά ευχές που δε, ε, δέχθηκε στα social media που δεν μπορώ καν να τις πω στο μικρόφωνο okay. από παδούς κόμμο okay. σιγά ρε φίλε <laughs> έχασε ένα πενάλτι παίκτη κόμμο τρομερά πράγματα, αυτός που σας ανέβασε βασικά Αυτό που σας ανέβασε και είναι δικό σας παιδί από την πόλη σας και διάλεξε να παίξει εκεί πέρα και το τι άκουσε δεν μπορώ να το πω μπε μετά και δες το να ιδιάσεις <laughs> δεν καταλαβαίνω τι κάνει κόμμο. Παίζει ένα περίεργο 4-2-2-2 στην ευθεία. Ένα δύο Α, στο μπράβο. δίνε και αυτό που, αυτό που λέγαμε ναι ε, έχει, έχει, το, 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 βασικό πρόβλημα Που είναι το αντίθετο από, το, από, αυτό που κάνει καλά η Πάρμα Είναι ότι έχει γεμίσει από τύπους που απλά θέλουν να κάνουν διακόπες στο κόμμα Δηλαδή γεμίσει ένα ρόστερ Συγγνώμη, Με κάποιους ποδοσφαιριστές Ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της ομάδας Όταν τον είχαν ρωτήσει ποιο είναι Το μεγαλύτερο αστέρι της ομάδας σας Είχε πει, εγώ δεν ξέρω ποδόσφαιρο. Το μεγαλύτερο αστέρι τη ομάδα μα είναι η λίμνη, φιλέ. Ωραία. <laughs> και να σου πω και ε... κάτι. Πήγε να κάνει διακοπέ στο Λέτσερ, φίλε. Έχει ένα δίδυμο με τον Κουτρώνη και τον πελώτη. Και το οποίο... έχει θάλασσα, εντάξει, δεν έχει λίμνη. Ακόμη καλύτερα. Μου φαίνονται φοβερά ατέριαστη μαζί. Ποιο Το, το κουτρόνιο και τον πελώτη. Είναι δύο πολύ ποιοτικοί ποδοσφαιριστέ. Είναι poachers και δύο. Ναι. Είναι για ένα ποδόσφαιρο πρώτα απ' όλα άλλη εποχή, αλλά αν είχε ένα προπονητή στο, σε κλασ, πιο κλασικό ιταλικό μοτίβο, το 3-5-2, και ότι έχω ψηλά τον πελότη με τον ε, κουτρώνε χώρο και σεντράρουμε, και δύο καλά πλάγια μπακ, να μείνει στην κατηγορία. Γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Τώρα, ένα ποδόσφαιρο προσπαθεί να παίξει ο Φάβρεγκα με το δικό του στυλ να είναι και λίγο κατοχή και 4-2-2 και πολύ κεντρική και μπροστά του πιο ρε ο μπελότη με τον κουτρόνε. Δηλαδή, άντε να πούμε ότι ο κουτρόνε μπορεί λίγο να κινηθεί περιφερειακά γιατί είναι και πιο νέο ποδοσφαιριστή, α πούμε. Παλα όλα αυτά, είναι. Δηλαδή δεν είναι. Όχι, είναι παίκτη περιοχή. Ναι, mm -hmm. εντάξει. Δεν, καταλα... δεν, λειτουργεί και επίση όταν θα το πάρετε απόφαση ότι πρέπει να πάτε πίσω με τη δικαιωρική φίρμα Μπάρμπα Γκολτανίγκα είναι η μόνη λύση. Μπράβο. αυτούς ξέρετε, αυτού εμπιστεύεστε, Μπάρμπα Γκολτανίγκα. Οι δικοί σα άνθρωποι. σα ανθρωποι mm -hmm. Θα το, το πάρετε απόφαση μια χαρά. Ο Βαράνο ή άλλος <laughs> ναι. Ποιο να το έλεγε. Φόλα. Εγώ δεν την έχω στουλούζου. Δεν νιώθω αισιόδοξο για την κόμο. Ούτε εγώ. Απλά δεν την έχω στουλούζου γιατί δεν περίμενα ξέρει ότι τίποτα με, σπουδαίο. Όχι. Αλλά ναι, όπω την α, έχω απλώς, δει. Απλώ πριν, πριν το ξεκίνημα τη σεζόν, α πούμε, πιστεύω θα πέσει η έμπολη. Η έμπολη του βαθμού του μάζεψε. Η ήδη. Και εγώ έλεγα, γιατί, έλεγα ότι. Κάνει η, κάτι. Η Μπολόνια. Η συγγνώμη η κόμο. Βλέποντα το Ρόστρελε. Ο Βαράνλο. Εντάξει, είναι ακόμα 31, ρε παιδί μου. Όσοι τραυματισμού και να έχει. Έχει, έχει, μαζ, έχει μαζέψει παίκτε με ποιότητα και εμπειρία να κρατήσουν την κόμο. Hmm. Ε, Μιλώντα για το, ε, το παιχνίδι για την Έμπολη, η οποία μάζεψε βαθμού, του πιο σημαντικού βαθμού που έμαζε η Έμπολη ήταν μέσα στη Ρώμη, κερδίζοντα στη Ρώμα ένα-δύο. Οπότε έτσι περνάω στα δικά μου ερωτηματικά. Ωραία. Το πρώτο ερωτηματικό είναι η Ρώμα. Ωραία, για πε. Κοίταξε, να τα λέμε τα πράγματα όπω έχουν. Η Ρώμα κανονικά νίκησε του χαμένου. Έχει μετά από τρει αγωνιστικέ δύο βαθμού. Πήρε στη Γιουβέντου. Δεν έκανε, έκανε μισή χο... ευκαιρία χο... με χο... τον Εχελίνη εκτό περιοχή. Ναι, πήρε χείστη Γιουβέντου μια πολύ καλή Γιουβέντου. Και εγώ μπορούσα να τη δει και αυτό για του losers, αλλά πήρε εσύ Ιουβέντου ναι. κρατώντα το 0 μετά από 20 χρόνια. Οκ. Okay. Ήταν όντω πολύ καλή αμυντικά και μάλιστα ήταν και πολύ ηρεμή. Μου θύμισε πάρα πολύ το ζευγάρι παιχνιδιό με τη Μίλαν πέρσι για το Europa. Mm -hmm. Δηλαδή η Ρώμα πήρε την μπάλα από τη Ιουβέντου. Έκανε κάτι. Όχι. <laughs> αλλά την πήρε. <laughs> λοιπόν, πρώτο βήμα θετικό. Δεν είναι δηλαδή ότι την πετούσε και παίζουμε αμυνά όλοι ναι. στην περιοχή μα. Ήταν πολύ άνετη η Ρώμα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν κάνουμε έτσι μια πώς να το πω, φανταστική μεταστροφή και πούμε ότι ρε παιδί μου είχε τέσσερα δοκάρια με την έμπολη Πέσω το σου του την μπάλα πάει μέσα. Και σου φαρίζει. Είχε τέσσερα. Όχι. Τρία ή τέσσερα. Σε αυτό το μάτι ήταν. Όχι είχε ένα η Έμπολη και τρία η Ρώμα. Λοιπόν, τρία δοκάρια. πες ότι έμπαινε και έλεγε το παιχνίδι. Και πήγαινε και είχαν ένα το Θα είχε δύο βαθμού που έχει τώρα. Δηλαδή. έχει βαθμού ενώ το πρόγραμμά είναι κλασικό ναι. ξεκίνημα Ρώμα ότι ούτε φέτο πάμε για τετράδα. Στα ναι. μάτια μου. Κοιτάξτε, από τη μία, εγώ μπορώ να πω ότι με την έμπολη, α πούμε, ήταν άτυχη. Ήταν άτυχη. Από την άλλη, μπορώ να πω ότι και έμπολη θα μπορούσε να κερδίσει 0-2 ε. στο πρώτο ημίχνο. Με τα αν δηλαδή βρίσκει πολλά ήταν, πράγματα. Ήταν, ήταν, ήταν άτυχη, αλλά ήταν και βλακώδη. Δηλαδή, στο. Θεωρώ ότι είναι το μάτσο. Αυτό που οδε... μου λέει ο Ζεταντερό. Ναι. Ε, ήταν, ήταν το μόνο μάτσο που τα έκανα όλα λάθο. Δηλαδή, όταν... Σε αντίθεση με αυτό με τον ναι όταν βλέπει το Σουλέ να χάνει όλε τι μονομαχίε και να μην γυρίζει πίσω για έτσι να προέρχεται τον κόλ τη Έμπολη και στο δεύτερο ημίχρονο παίζει με τριάδα με back half το Σουλέ. Είναι writing on the goal, λέω, ότι θα, θα την πατήσει. Την πάτησε από μια μπουρδα του α με διπλή μπουρδα που έχασε την μπάλα και έκανε και πέναλτι ήταν μια ανοησία. Κατευθείαν μετά πα και βγάζει και τον παρέδεσαι και τον κρυστάντε. Φρένο ρε παιδί μου λίγο, δηλαδή εντάξει, λίγο, λίγο, λίγο ψυχαρεμία. Ήταν όντω πολύ ψύχρεμη με, την, με τη Juventus. Ήταν ένα θετικό δείγμα αυτή η ισοπαλία. Εξαγοράζει κάπως χρόνο στην ομάδα και, και στον Τερόση. Γιατί κακά τα ψέματα, παρότι είναι legend τη ομάδα και εγώ τον λατρεύω, δηλαδή. Δεν υπάρχει περίπτωση κάτι καλά για τον Τερόση. Ε, είναι πολύ μεγάλη επένδυση που έχει κάνει η Ρώμα φέτο. Οικονομική. Οικονομική. Περίπου 100 εκατομμύρια, λαμβάνοντα πίσω 15-16. Ένα. πράγμα. πράγμα που δεν περιμέναμε, είναι η αλήθεια. Ναι, ειδικά με τα ζητήματα που είχε στο F... το FFP και αυτό το καλοκαίρι η Ρώμα. Άρα, τι σημαίνει αυτό. Που τι είναι μία εξή. Σημαίνει... που πρέπει να πάει στην τετράδα ή. Τι Λέσαι... σημαίνει για το τέλο τη βαθμολογία, αυτό νο, Την τελική βαθμολογία. Πού πρέπει να καταλήξει. Ναι, πρέπει να είναι στην τετράδα. Δηλαδή, Καταρχά, το ρόστερ που έφτιαξε με πολύ έξιμε κινήσει από τον Κισόλφι είναι για τετράδα. Δηλαδή το γεγονό ότι κατάφερε να βάλει δύο ταχύτητα του και φθηνού σχετικά σε αυτή την αγορά παίκτε όπω είναι ο Κονέ και ο Λεφέ στο κέντρο. Ε, κράτησε τον μπάλα. Πήρε το project του Ντόβπικ, πήρε το project του Σουλέ. Α, έχει και το τέταρτο υψηλότερο μισθολόγιο πλέον μετά από Γιουβέντου. Ε, ε είναι, είναι, πολύ καλό. Είναι πολύ, μίλα. δυνατό το ρόστερ τη Ρόμα. Ρώμα. Εκεί μέσα έκανε ένα σκουπ την τελευταία μέρα ε, κεντρικών αμυντικών αποκτώντα Μάριο Ερμόσο και φυσικά το Ματ Χούμελ. Ο οποίο περνάει ιατρικά ε, το μεσημέρι τη Τετάρτη. Και το μανολάι για κάποιο λόγο. Καλησπέρα. Δυστυχώ. <laughs> είναι ωραία. Εσύ δεν ξεχνά έχω... Ρώμη, θα πω. Γιατί ποδοσφαιρικά δεν βρίσκω κανένα λόγο. <laughs> δεν έχουμε άλλε δυόμιση ώρε να μιλήσουμε για αυτή την. <laughs> ναι, δεν ξέρω πώ πήγαμε <laughs> ακριβώ. Αυτή είναι η μεταγραφή του μανολάι. <laughs> Θέλει ο Ντερό ένα φίλο του από τη Ρωμαντάδα στον πάγκο. Δεκτό. Πάρει τον Εγκολάν. Δηλαδή. που ίσω και να μπορεί να παίξει. Θα πω εγώ. Δεν ξέρω, το ναι, παιδί μου. <laughs> Εντάξει. Σε κάθε περίπτωση μεταγραφικά είναι πάρα πολύ καλά όντως έδειξε μια ισορροπία στην αμυντική της προσήλωση, προσήλωση πούμε, στο παιχνίδι με τη Juventus. πιστεύω ότι οι μεταγραφές που κάνει τώρα μπορεί κάποια στιγμή στο, στο πλάτο σεζόν να την οδηγήσουν και σε τριάδα στην άμυνα εννοώ. διάταξη με στην άμυνα δηλαδή το Μαντσίνι Χούμελ Σερμόσο γράφεται μόνο του Συν τον ναι. Εντικά καλό. Πολύ καλό. Και... και είδα καλό τσελίκ, μου φάνηκε. Εντάξει, okay. <laughs> <και> οκ. Κέρδισε <laughs> μονομαχίε, κρατούσε τη θέση του. <laughs> και <laughs> Τα βασικά δηλαδή. <laughs> και <laughs> η τριάδα ενδεχομένω να τη δώσει τη δυνατότητα να απελευθερωθεί και από βαριά κορμιά στο κέντρο. Δηλαδή να παίζει ο Λεφέ με τον Κονέ, προστατευμένη από τρία στόπερ πλέον. Είναι μια σκέψη δική μου περισσότερο, δεν το έχω δει να γράφεται, θα δούμε αν θα λειτουργήσει. Γιατί και ο Χουμέλ και ο, ο Μανολά. Ήταν ελεύθεροι μέχρι πριν δύο μέρε, μια μέρα. Οπότε δεν ξέρω πόσο σύντομα θα μπορούν να παίξουν. Ε. Mm -hmm. Εξοχούμε για μένα τα πιο κλασάτα στο περιχώρητο ποτέ, είναι δηλαδή, μια τρομερή προσθήκη, ακόμα και σαν χαρακτήρα. Εν τούτη, συνεχίζει να υπάρχει ένα τραγικό πρόβλημα δημιουργία στη Ρώμα. Παρότι έχει προσθέσει το σουλέ, παρότι ο Ντιμπάλα έμεινε, παρότι ο Πελεγκρίνη, ο ο Σαλεμάκης, που πάντα δημιουργεί και με τη Γιουβέντου δηλαδή mm -hmm. έκανε κάτι. Υπάρχουν ο Ζαλεύσκη, ο Μπαλντάντσι, ο Ελσαράουι, Υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστέ πια. Με τι, συγχνω, τι σύστημα έπαιξε με κυβέντου, Το γνωστό, το δέντρο ουσιαστικά. 4-3-2-1, yeah. πρακτικά. Okay. 4-3-3 θα το δοκιμάσουμε, ή όχι. Εκεί, Δεν μπορούμε. Εκεί είναι κοντά. Με, εκεί με είναι την περίπου. μπάλα στο 4-3-3, Και σου λέει. Εντάξει, μικρέ διαφορέ τώρα είναι. Okay. Όχι, απλά ρωτάω εσένα. Αν νομίζει ότι. Μικρέ διαφορέ είναι που ξεκινάει, δηλαδή ότι την μπάλα μπορεί να ξεκινάει τυπικά δεξιά. Yeah, yeah. Περισσότερο πρόβλημα έχει πώ θα μείνετε. Δηλαδή yeah. που θα κρύψει τον την μπάλα αμυντικά. Αυτό που μαλώνει ο κόσμο που ακριβώ παίζει ο Πούλησικ στην Ελλάδα. Πολύ, πιλέ, yeah. πολύ μικρή διαφορά. Mm -hmm. Αλλά υπάρχει πρόβλημα δημιουργία. Μιλάμε για τρία παιχνίδια στα οποία έχει χρεωθεί στον Ντόβπικ. Έκανε και ένα πω στον Ντόβπικ ότι θα. Δεν παίζω καλά, θα έρθει το γκολ και τα λοιπά. Του γράφω ο Τζέκο μάλιστα από κάτω ότι έρχεται η Ρέμιση και τα λοιπά. Mm -hmm. <laughs> ο Ρώμα Λέτζεντ. δεν του έχουν φτιάξει καμία ευκαιρία τον Αυτό. Δηλαδή έχει 10 επαφέ και με τη Γιουβέντου, α πούμε. 10 ναι. επαφέ δεν εννοώ να σου τάρει, 10 επαφέ γενικά. Απλά ακούμπησε την μπάλα 10 φορέ. Και, και μια την έστειλε στο δοκάρι, ήταν άτυχο. Ε, τι, ε, 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 τι, να πω για τον. Δηλαδή τον Ντόβικα, α πούμε, δεν, έπρεπε να περάσει ο Μουρόντοφ στο παιχνίδι, α πούμε, με την έμπολη. Για να γίνει μια απειλή, α πούμε, να έρθει ένα δεύτερο κορμί κοντά στον ντοβικ. Με κεφαλιά. Εγώ, θα βλέπω, εγώ βλέπω πρόβλημα. Τη βάζω στο δείξει. ερωτηματικό λόγω τη εικόνα τη Ιουβέντου. Ναι. Αν με τη Ιουβέντου είχε μια παρόμοια εικόνα με τα πρώτα δύο παιχνίδια, θα ήταν ξεκάθαρα στου χαμένου. Mm. Μαζί με τη Μίλαν, αγκαλιά. Ε, δεύτερο ερωτηματικό. Ε, αυτή που είχε winners, το Ρήνο. Την Τωρίνο, μπράβο, ωραία, λοιπόν, πάμε. Πρώτη σε βαθμία μετά από τρία μάτ. Ναι. Με το λε άσχημο. Θα μπορούσε να είναι στου Γουίνερ. Βανόλη αντί τα Τζούριτ, λε. Οκ okay, και επαναγία μου τώρα τι θα γίνει εκεί πέρα. Έφυγε ο Μποτζόρνο. Το Μορκάτο, το Μορκάτο, το μερκάτο, δεν προκάλεσε ενθουσιασμό, ενώ κράζανε οι οπαδοί της στο και απλά θέλω να δω και τη συνέχεια, γιατί αν και έχει παίξει καλό ποδόσφαιρο, με ζαπάτα μια επίθεση μόνο του. Ναι. Αίτη το, να πούμε σε πρόγραμμα με Μίλαν και Αταλάντα μέσα. Ναι, έτσι. Με δίδυμο στο, στο κέντρο Ήλιτ και Ρίτσι, που πάρα πολύ μου αρέσει να το βλέπω. Και, και Τριαδούλα. Το ναι. Δοκιμάσαμε και Τριαδούλα. Και που... Λινέτη, ναι. ναι. Λινετή, συγγνώμη πώ λέγεται. Σαούλ Κόκο στην άμυνα. Πολύ καλό μέχρι στιγμή. Μορφάρα. Βεβαίω. Αφάνα μουστάκι. Ε, φοβερό ξεκίνημα. Δεν ξέρω αν το περίμενα τόσο καλό και η ίδια η Τωρίνο. Απλά τη βάζω στο ερωτηματικά. Γιατί εκτό ότι δεν μπορούσα να βάλω πάνω από τρει γουίνε. Δηλαδή να την είδε. Ναι, ναι, οκ. Είναι μέχρι στιγμή αίτητη. Έχει φέρει αποτελέσματα. Δεν θα πω στηριζόμενη στην τύχη, αλλά ήταν κάποια αποτελέσματα θετικά, αλλά στα λεγόμενα fine margins. Δηλαδή σε πολύ μικρέ λεπτομέρειε. Και με τη Μίλαν και με την Αταλάντα. τι θέλω να πω, πολύ καλή μέσω σαν Δυστυχώ για αυτήν έφαγε δύο γκολ μετά το 89. Θα και αν να είχε δεδείσω. άλλα πέντε λεπτά, θα το είχε τρίτο. Ναι. Ε, η Μιλάνη είχε διπλάσιο XG, χωρί να ήταν καλύτερη σε εκείνο το match. Ε, πρεμιέρα στο Σαν ναι. Εντό με Αταλάντα, το ότι δεν δέχτηκε τουλάχιστον ένα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο είναι θαύμα. Είναι αναπίθανα πράγματα μπροστά από την αιστεία τη. Και ακόμη και με την νίκη στη Βενέτσια, όπω σε όλα τα μάτς χρειάστηκε ακόμα μια υπέροχη εμφάνιση του Μιλίκο Βιτσάβιτς, ο οποίο στα πρώτα τρία μάτ είναι εξαιρετικός. Ρέβαια. Οπότε δεν σου λέω ότι είναι τυχερή, αλλά σου λέω θέλω να τη δω όταν δεν θα την... Θα... Ξέρει, η μπάλα δεν έτσι κάνει τα, τα χατήρια τα λεγόμενα. Κοίταξε, ο, Γι' αυτό ο... Ο προφανής... ερωτημα... ερωτηματικό την έχω, αλλά με θετικό πρόσημο. Ο προφανή λόγο που την είχα στου νικητέ είναι ότι έχει 7 βαθμού μετά από τρία παιχνίδια. Να, ποιο το Από μόνο του έτσι, το γεγονό ότι είναι αίτητο. Με μιλάνε για τα λάντα. Είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερον, έχει το βανόλι στον πάγκο με εμπειρία Αλμπέρτο Μαλεζάνη και γυαλί, Αντρέα Νικαέρι. Okay. Δεν νομίζω ότι χάνει αυτό ο συνδυασμό. Δηλαδή ο άνθρωπο φαίνεται, φαίνεται ότι ξέρει. Εστέτ. Mm -hmm. Η ύπαρξη του Σάββιτ και του Ζαπάτα είναι επιλογή τη Στορίνο. Ήξεραν τι τερμα, τερματοφύλακα έχουν επενδύσει. Ναι, Στο τόπερ έμπειρο από τη Λίγκα. και ήξεραν και σε τι σεντερφόρ έχουν επενδύσει. Οπότε του το δίνω πάρα πολύ. Ένα σεντερφόρ μπορεί είναι από αυτού που λένε: Κοιτά, δεν θα έπαιζε ποτέ μεγάλη καριέρα σε Μίλεν και Ιδερ και Ιουβέντου. Αλλά τη σέρει, την ξέρει. Μπράβο. Απ' έξω ήταν 100%. Έχει ε, ένα καλό κέντρο, μπαλά το κέντρο, δηλαδή και ο Λινέτη και ο Ρίτσι και ο Ήλιτ είναι ποδοσφαιριστέ που είναι ικανοί αυτό. Για την ώρα το Λαζάρο βοηγώντα τι πλευρέ πάει μια χαρά. Ο βοηγώντα γίνεται και δεξί στόπερ στην τριάδα. Με αυτό το σπουδαίο όνομα. Τα ερωτηματικά είναι όντω η πίσω γραμμή. Και αν κάποια στιγμή αυτό το ταμέ, κόκο, μασίνα κτλ αν θα φέχει την ίδια στιβαρότητα. βαρότα Και το μεγα... ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα, νομίζω, τη σειρά, ο Τσι ανταμ mm -hmm. Αν ο Τσι Άνταμ. Που σκόραρε, νομίζω. Σκόραρε. Ε... του καταφέρει να είναι κοντά στο Ζαπάτα σε παραγωγή και σε ταχύτητα, θα πω εγώ. <laughs> να είμαστε ναι. εκεί κοντά. Μια χαρά. Η εικόνα τη στα τρία πρώτα παιχνίδια είναι ξεκάθαρο ομάδα Ναι. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, και, με, δύσκολο πρόγραμμα. Συμφωνώ. Ε, αντίστοιχα, εγώ ερωτηματικό παρά την ψηλή βαθμολογία. Έχω την Νάπολη που έχει 6 mm -hmm. βαθμού. Mm -hmm. ε, τώρα, το πώ ήρθε το τρίποντο με την Πάρμα είναι μια ολόκληρη συζήτηση. Νιώθω ότι έχω δει τρει διαφορετικέ βιωσιών τη Πάρμα στη Νάπολη σε τρία παιχνίδια. Ωραία. Οπότε είναι σίγουρα ερωτηματικό το Την Εντάξει, πρώτη που δεν βλέπετε. Ναι. ναι, ναι δεύτερη ναι. που πετούσε. Ναι. Και την τρίτη που είναι η ομάδα του Λουκάκου. Ναι. Και που χρειάστηκε. ναι. Του Κόντε και, και του Λουκάκου. Ναι, ναι. Που μάλλον, μάλλον προς, προς τα εκεί θα παμε mm -hmm. ε, η, η, αλήθεια είναι ότι το, 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 το μοτίβο που εγώ σκεφτόμουν να έβλεπα και από το δεύτερο παιχνίδι που, που διέλυσαν, ας πούμε, την, την, την Πολώνια. Ε, ναι. Τέσσερα. Χρειάζεται πολύ χρόνο. Ε, και νομίζω ότι ο Κόντε δεν είναι διατεθειμένος να μάθει <laughs> αν έχει αυτό το χρόνο. η αλήθεια είναι δηλαδή ότι στο παιχνίδι α πούμε τώρα με την Πάρμα, ο σπαντόρ δεν, απο... δεν απείλησε καθόλου που έπαιξε. Στο 9 είναι και ο Πουλτάνος σε μια πιο μέτρια κατάσταση. Θα τα έλυνε κάπως αυτά αν ε, έπαιζε ο Νέρες, αλλά... Μέχρι στιγμής ο Νέρες έχει μπει καλά. Ναι, πάρα πολύ καλά. Απλά νομίζω ότι δεν είναι διατεθειμένο να το μάθει και κάπου τον καταλαβαίνω. Δηλαδή, μπήκε ο Λουκάκου, κράτησε την άμυνα πίσω. Δηλαδή, εδώ μέχρι το που μπήκε ο Λουκάκου, βγήκε ο Σάιτ εκείνη τη φάση, είχε κατευθείαν συνεργασία με τον Εκβαρατσέλια. Η, η, η πρώτη mm. επαφή, η πρώτη επαφή που του Λουκάκου. Αυτό σου έλεγα, τη σκεφτόμουν πώ δηλαδή. θα είναι. Ναι. Οπότε, αν σε αυτού προσθέσει και τον Έρε, αυτόματα γίνεται μία τριάδα, στην οποία πολύ εύκολα όντω βλέπω τον κόντε να λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, είστε εσεί τρει, πίσω δεν θα περνάει κουνούπι. Ήδη mm. έχουμε αρχίσει και εξασφαλίσουμε κάποια πολύ καλά πράγματα με τη χρήση του ματζόκι δεξί μπακ χαφ που ανεβοκατεβαίνει την πλευρά. Σούπερ, προστατεύει τον Τιλορέντσο από τον Τι πλέον παίζει ε, δεξί στο στην τριάδα. Μοντζόρνο, εντάξει, γίγαντα δύο, κατεβάζει και την μπάλα. Τώρα Μοντζόρνο ναι. θα τα κάνει όλα τώρα. λοιπόν, ε, προστατεύουμε λίγο και τον Αγγισά και τον Λομπότκα. Ο, ο Αγγισά ήδη φαίνεται να έχει ανέβει. Μακτόμινε η Μπίλι Γκίλμουρ. Μπράβο. Στο κέντρο. Θα παίξουν αυτοί. Μπράβο. Οπότε, αφού έχουμε εξασφαλίσει μια πολύ δυνατή τετράδα στο κέντρο και την αμυντική γραμμή ψηλά. Σταυρώνουμε τον Λουκάκου. Έχουμε και γιο Σιμεώνε στον πάγκο. Δηλαδή, θα πάει σε ένα πιο κλασικό μοτίβο από αυτό που εγώ θα ήθελα και πιστεύω ότι μπορεί να παίξει η Νάπολη. Okay. Έτσι είναι πολύ πιο ευρώ και τα λοιπά. Αλλά τον καταλαβαίνω και καταλαβαίνω και την ευκαιρία που βλέπει ο Κόντε. Σου λέει: οι Όλοι οι υπόλοιποι είναι ηλίθιοι και άσχετοι. Έχω τρομακτική ευκαιρία να βγω τρίτο και βλέπουμε. <laughs> ναι, είναι <Είς> σίγουρο. <laughs> το σέβομαι Αλλά αυτό. αν είναι ένα άνθρωπο που το λέει, αυτό είναι ο Κόντε. Ναι, ναι, ναι. Okay. Το Το σέβομαι, το σέβομαι ε, αυτό. Με κουράζει πάρα πολύ το αυτό με του πολλού επιθετικού. Με τα πολλά ενιάρια να πω την αλήθεια. δηλαδή, ενώ α πούμε το έχει ερωτηματικό η Juventus αυτό, ότι δεν έχουμε κανένα πίσω του Βλάχοβιτ. Μια χαρά έχετε. Δηλαδή, μπορεί να παίξει ο γυλντή κορυφη Μπορεί να παίξει ακόμα και το κύμα στον Νίκο Γκονζάλε κορυφή. Δηλαδή, αφήνω μου αρέσουν αυτά. Όταν έχει ένα ενιάρι έτσι πολύ δυνατό, όπω είναι ο Βλάχοβιτ, α πούμε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πάρει άλλον. Οι υπόλοιπε Ιταλικέ δεν το πάνε έτσι. Καλά, η Ιντερ καταλαβαίνω γιατί, γιατί παίζει με δίδυμο στην επίθεση, είναι άλλο rotation. Η Μίλαν έχει εμεί Δηλαδή, σου λέει, έχουμε τον ταλέντο τον Καμάρτα. Ναι, και τέσσερα σεντερφόρ μπροστά του. ο Καμάρτα, τι... ο Ιμπραήμοβιτ να είναι, χώρο δεν θα βρει. Λοιπόν, η Νάπολη που είχε αυτό το μοτίβο και είχε και το σημείο που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό σκόρερ για την Ιταλία, πολύ έτσι, ειδικών συνθήκων παίκτη. Ε, πήρε το Λουκάκου. Ε, Λουκάκου θα πει. <laughs> <laughs> νομίζω ότι είναι ε, δεδομένο. Εδώ είναι ο Σίμεν. Ευτυχώ πήγε η Δανικό στην Καλατασαράκη, δηλαδή. Ήταν πολύ κοντά στην έχει τον πάγκο των Σίμεν. Θα, θα τον είχε πιάσει πονοκέφαλο τώρα. Ε, αυτό σου λέει. Μίλαν 400 σεντερφόρ, α πούμε. Ε, δεν, ξέρω, δεν είμαι πολύ υπέρ όλο. αυτό. Θα το, θα το δούμε. Οι Ιταλοί έχουν μια αγάπη στα, στα φόρτου. Mm -hmm. Έχουμε mm -hmm. άλλη έκπληξη. Όχι, αυτά. Έχω άλλο ένα ε για φινάλε. Έκπληξη ή ερωτηματικό. Ερωτηματικό. Ωραία, δεν πες. είναι ότι δεν το περίμενα. Εσύ το περίμενε και περισσότερο από μένα. Συνεχίζω να έχω τι αμφιβολίε μου. Πολύ ψηλά στη βαθμολογία είναι και η Ουντινέζε. Mm -hmm. Λοιπόν, είναι καλή εικόνα τη μέχρι τώρα. Αίτητη. Είναι αίτητη, βεβαίω. Ε, έχει και εκείνη 7 βαθμού. Δηλαδή δεν είναι κάτι αμελητή. Όπω γίνεται να βγάζει νικήτη την Τωρίνο και όχι την Ουντινέζε. Και μάλιστα έχοντα κερδίσει τη λάτσο και έχοντα φέρει σοβαλέ με την Πολώνια. Το μάτς που κερδίζει με τη Λάτσιο, για κάποιο λόγο αποφασίζει η Λάτσιο να δώσει βραβείο Πούσκα στον Τοβέν. Δηλαδή κλέβει την μπάλα το Βέν στο κέντρο. Ε, και είναι: Α, τι ωραία που την έκλεισε! Φτιάσε στην περιοχή μα και βάλτε, ωραία, θα ρε, και θα βάλτε κάνεις, θα κάνεις το ρεπέζι. Θα κάνει το Μαραντόνα και το Μέση, αλλά χωρί να σε ενοκλεί κανένα. Μπράβο. Δέχεται απειλή, έχει σταθεί τυχερή. Έφαγε 22 τελικέ από την κόμμο. <laughs> λοιπόν, στο ah, πρώτο ναι, παιχνίδι ναι. που κέρδισε. Mm -hmm. Εικό μου τώρα το να κάνει 22 τελικέ, δεν νομίζω ότι θα κάνει 22 τελικέ όλη την πόλη. <laughs> Γι' αυτό σου είπα στην αρχή, <laughs> γιατί, γιατί δεν την έβαλα στο Winners. Ε, καλή εικόνα. Καλά αποτελέσματα. Καλά αποτελέσματα. Σωστό. Πιο σωστό. Δεν έχω ψηθεί ακόμα. Στο match με την Μπολόνια, που ξαναλέω, η Μπολόνια δεν είναι και καλή. Έφυγε 23 τελικέ, 22-23 τελικέ και είχε 4 Ιουντινέζε. Έκανε 4 τελικέ. Μία από αυτέ δεν είναι την τίτλη. Τι λέει μέσα. Είδες, κάτι είχα δει προφητικά που λέει ότι μάλλον δεν πρόκειται να κινδυνεύσει φέτο όπω πέρυσι. Έχει, έχει, ωραία πράγματα. Το παγέρο Λόβριτ μου αρέσει πάρα πολύ στο κέντρο. Είναι στη Βαρό. Έχει σύμποε καμαρά. Τρέχουν την πλευρά down the flank, α πούμε, γίγαντε. Λορέζο Λούκα. Λορέζο Λούκα, Σεντερφόρ μπορεί να κάνει χρονιά ξεπετάγματο. Συνεχίζω και πιστεύω ότι έχει ακριβώ το ίδιο πρόβλημα που είχε την εποχή του Τελεοφαίου. Τότε ήταν τον Τελεοφαίου, τώρα είναι το Βέν. Ναι. Για είναι το μεταξύ και οι δύο. Δηλαδή, του σταυρώνει, του βάζει σε μπάμπερα μετά το παιχνίδι, α πούμε, μην πάθουν ναι. τίποτα. Είναι καλά ο παιχταρά. Πάμε καλά. Δεν είναι καλά ο παιχταρά. Έχουμε θέμα. Πάμε για βουβασμό, ναι. δηλαδή. Είναι oh, αυτό God. το ερωτηματικό. Ναι. Απλά, για να μιλήσουμε και λίγο με, με λογική και με βάση με το που ήταν τα προηγούμενα χρόνια η Ουντινέζε, τα προηγούμενα δύο χρόνια, το γεγονό ότι έχει ήδη 7 βαθμού είναι πάρα πολύ καλό. Ναι. Σε περίπτωση που αρχίσει την κατρακύλα. Και αν δεχτεί 65 σουτ με σώρο. Είναι, νομίζω ότι είναι το, το απόλυτο ρεθματικό. Mm. Είναι απόλυτο ρεθματικό το που θα είναι. Δηλαδή η εικόνα τη και η βαθμολογία αυτή τη στιγμή σου λένε ότι Μήπω πάει και καμιά δεκάδα. Δεν το πιστεύω. Θα δείξει. Mm -hmm. Ωραία. <laughs> να κλείσουμε ένα το μικρό κουιζάκι. Πολύ γρήγορο. Βέβαιες. Που έχει να κάνει με τη Ρώμα και το Ρώμα Ιουβέντου. <laughs> Πρώτα το εύκολο. <laughs> ε, μικρό κουιζάκι. Τέσσερι Βέλγοι παίχτε στην ιστορία τη Ρώμα. Ο τελευταίο ο, <laughs> ο Σαλεμάκερ. Άλλα... Οι άλλοι τρει. Μοναγκολάν σίγουρα. Ναι. Ε, και στο, Μεσοδιά, στο μεσοδιάστημα δεν θυμάμαι πολλούς ρε Στα τώρα πρέπει να υπάρχει ένα στα 80's, εκεί 80's, 90's. Υπάρχει ένας πέρυσι. Και υπάρχει και ένας πέρυσι. Ε, α, ναι, ο Λουκάκου. Ο Λουκάκου. Ε, βέβαια. Άρα έχω τους τρεις, είναι πόσα... Αλλα... Τέσσερις είναι. Έχω άλλον έναν δηλαδή. Ναι. <ΣΣ> Πιο παλιός. Πιο παλιός, ναι. Φαντάστηκα. Για πες, δεν το έχω. Βερμάλεν. πες καλά, εντάξει τώρα, Βερμάλεν είναι αστικός μύθος ότι έχει παίξει ναι, σε οποιαδήποτε ομάδα. ομάδα. απλά έχει περάσει. Μάλιστα. Λοιπόν, και τελευταίο για να κλείσουμε, ποιος παίκτη έχει τις περισσότερες συμμετοχές μαζί σε Ρώμα και Γιούβε. Δηλαδή να έχει παίξει και στι δύο ομάδε όχι, πώ το λέμε. Να έχει παίξει ως, ως ο συνδυασμό, η πρόσθεση των δύο ε, των συμμετοχών τους στις στι δύο ομάδε να είναι μεγαλύτερο από οποιοδήποτε άλλο παίκτη έχουν παίξει στι δύο ομάδε. Ο Πιάνιτ. Είναι ο Πιάνιτ. Okay. <laughs> <laughs> και πρόσεξε αυτό, δεν στο ρωτάω. 179 συμμετοχέ για Ρώμα, 178 για Γιούρο. Όντω, τρελό, τρελό. Δεν να το έχει κάνει. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό είναι το παλιά του για την πρώτη εβδομάδα. Ναι. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που επιστρέψαμε. Βεβαίω. Ε, έχουμε international break τώρα. Ναι, ναι. αλλά... θα κάτι θα κάνουμε. Ναι. Ε, κάτι θα κάνουμε και γενικά Δείτε εκεί τα, τα, Α, τα τις υπόλοιπε συνεργίες με τον με το κύριο Παπασημακόπουλο. Μας βρίσκεται σε Facebook και Instagram, μας ακούτε σε Spotify, YouTube, Apple, έχει εδώ κάνει ο Αχιλέας, μας σε, έχει σώσει, σε, μας σε, έχει σώσει. Sacred Bell Recording. Βεβαίω, ε, ε, βεβαίως ήταν μια παραγωγή της Sacred Bell Recording, βεβαίως. άλλωστε. Και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας. Τσάου.